Πάρα πολύ απλά. Κύριε Άρτεμις, ώρα, καλημέρα από την Ελλάδα. Τι κάνετε? Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους συνέλληνες. Αν και σας άκουσα πριν λίγο, είπατε ότι έχετε φάει την προσφυγιά για μας. Δεν είναι προσφυγιά, εκτός και αν μας διώξουν, διότι η παρουσία του Έλληνα στον πλανήτη είναι διαχρονική και από την αρχή, δηλαδή ο πλανήτης ήταν παντού ελληνικός. Παντού υπάρχουν τα σημάδια μας, παντού οι ναοί μας, τα κτίσματά μας, τα σημάδια μας. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Yeah. Από την Κίνα έχουμε χιλιάδες αναφορές και αποδείξεις. Στην Αμερική, που τελικά δεν την ανακάλυψε ο Κολόμβος, αν και χιώτης, η Αμερική έχει πάρα πολλά σημάδια δικά μας. Έχει η Μάγια, αν το θέλετε, έχει τις γραφές μας στη γραμμική Α. Η Ίνκας, αν το θέλετε, είναι σχεδιασμένη και στη γλώσσα μας, αλλά και με τα αρχιτεκτονικά μας σύμβολα. Οι πυραμίδες της Αιγύπτου δεν είναι αιγυπτιακές, είναι πρώτα οι ελληνικές, μετά τους μάθαμε να φτιάξουμε πυραμίδες. Όπως και να έχει γραφτεί και ψεύτικα ιστορία. Άρα, πώς να είμαι πρόσφυγας όταν είμαι σε όλο τον πλανήτη? Πώς να είμαι πρόσφυγας? Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κυνηγημένοι από τα μέρη. Μιλάμε για μια τεράστια Ιωνία. Η οποία είναι στα μήκη και τα πλάτη παντού όλη η ελληνική, με όλα τα σημάδια μας. Όταν σμιλεύαμε τα βουνά, τα μουνά τα σμιλεύαμε. Έτσι. Και τα σμιλεύαμε με πολύ μεγάλη τεχνολογία. Όχι με σφυροκάλεμο, ούτε με σμυρδόπανα, που το 2013 δεν έχουν τεχνολογία να κόψουν ούτε ένα μάρμαρο. Δείχτε μου ένα άγαλμα μαρμάρινο. Δεν μπορούν να το φτιάξουν, κύριοι. Όταν εμείς μιλεύαμε τα βουνά, είχαμε και την τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία είναι η τέχνη του λόγου, δηλαδή του νου, και είχαμε τις χημιστικές ιδιότητες. Να μαλακώνουμε τα βουνά και να τα κάνουμε γομολάστιχα, να τα κάνουμε soft και τα μιλεύαμε όπως θέλαμε. Θυμηθείτε την πέτρα. Έτσι. Ποιος την έχει φτιάξει την πέτρα? Οι μαύροι, ποιος? Οι Άραβες, οι Εβραίοι? Ποιος τις μίλευσε όλο το βουνό? Για θυμηθείτε λοιπόν, κύριοι, ποιοι είμαστε και πού ήμασταν. Όταν εμείς κάναμε παγκοσμιοποίηση, αυτοί ήσανται με τέσσερες κατσίκες και μία γυναίκα και έμαθες τα καλά του Ισαάκ να τα πάρεις, δεν τα θέλω εγώ. Μ' αρέσετε, κύριε Σόρα, πάρα πολύ. Πάντως είναι ιδιαίτερη τιμή που είστε μαζί μου. Θα κάνουμε μία πολύ ανοιχτή κουβέντα. Για να μην πιάσουμε... Η τιμή είναι δικιά μου. Η τιμή είναι δικιά μου, γιατί μέσα σε αυτό το χαλεπό καιρό που ζούμε, που οι δημοσιογράφοι τελικοί είναι οχλαγωγοί και δεν είναι δημοσιογράφοι, βρίσκονται κάποια παλικάρια, κάποιες ψυχές ελληνικές, που αυτό μου δίνει δύναμη στον αγώνα που κάνω, ο οποίος είναι ένα τεράστιο κυνήγι μέσα από χρώματα, από κόμματα, από δόγματα, με θεούς και δαίμονες που παλεύω, να υπάρχουν ψυχές, να υπάρχουν καρδιές, να υπάρχει DNA που με προσωπεί, και ένας λόγος που συνεχίζω και δεν θα τα παρατήσω ποτέ είναι DNA σαν το δικό σου και σαν πολλών παλικαριών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σόρα. Όμως να πάω λίγο κατευθείαν να το πιάσουμε λίγο αλλιώς όλο το σύστημα. Κάποτε στην Ελλάδα υπήρχε το σχέδιο Μάρσαλ, ήθελαν να βοηθήσουν κτλ. Αυτή τη στιγμή όλοι περιμένουμε βοήθεια από τον Γερμανό, τον Αμερικάνο, τον Γάλλο, τον έτσι, τον αλλιώς, τον οτιδήποτε. Έρχεται ένας Έλληνας και λέει, ρε παιδιά, εγώ θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου. Λοιπόν, Έλληνας, όχι ξένος, ακόμα και business να κάνει, θα κερδίσει ο άνθρωπος, δεν είναι του κάνει τζάμπα, ό,τι και να κάνει. Και δεν το δέχεται κανείς. Ο Έλληνας δεν δέχεται τον Έλληνα. Λοιπόν, και έρχομαι και σας λέω, κύριε Σόρα, για ποιο λόγο θέλετε να βοηθήσετε την Ελλάδα? Πολύ καλά το λέτε, αλλά την άλλη, κοιτάξτε τώρα, αν δεν ήμουν Έλληνας και ήμουν ένας Κινέζος, Φου Τσιν Μουν. Ου, αύριο εδώ θα ήσασταν. Θα μου έλεγε κανείς πόθενε έσχες, τι έχεις και ποιος είναι ο Κινέζος. Σκάει ένας Κινέζος, πού τον ξέρετε? Εδώ δεν ξέρετε καλά καλά, μερικοί δεν έχουν πάει ποτέ στην Κίνα. Ίσκα ένας Ρώσος, ίσκα ένας Αμερικανός. Υπάρχει ένας Σόρος, ο οποίος είναι κοντά στο όνομά μου και ντρέπομαι γιατί αυτός το άλλαξε. Έτσι, το δικό μου το όνομα είναι πάρα πολύ παλιό, αυτός το άλλαξε Εβραίος. Ήταν το οποίο το άλλαξε με δεκαετία του 30, του 40 και λέγεται Σόρος. Σας άκουσα να λέτε και για τη Μακεδονία. Αυτό θα το πιάσουμε όμως, θέλω να το διευκρινίσουμε λίγο στο τέλος, γιατί εδώ έχουμε τα μαύρα μεσάνυχτα, εδώ επάνω. Το τι γίνεται, οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν, βλέπετε ότι όλοι λοιπόν οι ξένοι, οι οποίοι δεν έχουν πορτοφόλι, δεν σας έχουν δείξει ποτέ το πορτοφόλι τους. Απλά έρχονται για επενδύσεις και έρχονται με εταιρείες.
Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο πλανήτης έχει δημιουργηθεί μέσα από κάποιες πυραμιδωτές εταιρείες. Βλέπετε τι λένε πάντα. Τα ομόλογα τα ελληνικά, τα γερμανικά, τα εγγλέζικα, θα έχουν οι αγορές. Και εκεί σταματάει ο δημοσιογράφος. Καλά, ρε φίλε, οι αγορές ποιες είναι? Ναι. Δεν έχουν ένα ματεπώνυμο. Οι αγορές ποια είναι? Η Goldman Sachs. Α, δεν είναι αυτές οι αγορές. Ποια είναι λοιπόν? Άρα λοιπόν, ποιος έχει τα ομόλογα των κρατών? Και υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια, την οποία εάν δεν την προσδιορίσετε εσείς οι δημοσιογράφοι έτσι όπως πρέπει, κάνετε κακό σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Οι αγορές έχουν ονοματεπώνυμο και είναι πάντα τα ίδια ονόματα. Προσέξτε κάτι. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο θα σας το θέσω. Η Ελλάδα χρωστάει στις αγορές. Okay? Ναι. Okay. Άρα δεν χρωστάει σε κράτη. Προσέξτε, δεν χρωστάει σε κράτη, χρωστάει στις αγορές. Η Γερμανία χρωστάει στις αγορές. Το χρέος το γερμανικό είναι 11 τρισεκατομμύρια. Το αμερικάνικο είναι 17 τρισεκατομμύρια. Η Αγγλία χρωστάει άλλα 11 τρισεκατομμύρια. Όλα τα κράτη. Η Ιταλία χρωστάει 1,3250 ή 1,400. Η Ισπανία χρωστάει 1,500. Η Πορτογαλία χρωστάει 550 δις, 400 πόσο χρωστάει. Πέστε μου κάτι. Αφού όλα τα κράτη χρωστάνε και δεν χρωστάνε στα κράτη, γιατί τα κράτη είναι άφραγκα, πώς γίνεται λοιπόν, πού χρωστάνε όλοι αυτοί? Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν ότι χρωστάνε κάπου σε φυσικά πρόσωπα ή σε εταιρείες φυσικών προσώπων. Δηλαδή όλα τα κράτη κάπου χρωστάνε. Δεν γίνεται να έχουμε από κράτη, γιατί αν χρώσταγα τώρα στην Αμερική θα τη έδινα τα δικά τη, θα μου δίνει τα δικά μου, τελειώσαμε. Δεν είναι όμως στα χέρια καμιανού κράτους τα ομόλογα. Είναι στις αγορές μεταβιβασμένων κάποιων εταιριών. Έρχεται ένας Σόρες λοιπόν, ο οποίος έρχεται σαν φυσικό πρόσωπο. Σαν φυσικό πρόσωπο έρχεται ο Σόρας. Σαφώς χρησιμοποιούμε και εμείς κάποιες εταιρείες. Όμως μπροστά βγαίνουμε σαν ένα φυσικό πρόσωπο και απλώνουμε τα ομολογά μας, θα πω, γιατί θα πω και πιο πίσω. Πάντα σαν φυσικό πρόσωπο έχουμε. Ναι. Και έρχομαι σαν φυσικό πρόσωπο για να έχω μια ταυτότητα και να βάλω μια τάξη, αν το θέλετε, σε μια παγκόσμια τοκογλυφική, ληστρική, δολοφονική αγορά που προσπαθεί να σκλαβώσει όλο το ανθρώπινο γέρος και δεις να αφανίσει τον ελληνισμό. Είναι δύο λοιπόν τα δυνατά. Να αφανίσουμε τον ελληνισμό που είναι ο μόνος αντίπαλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μια νου αντίπαλου δέους, και έρχεται να βάλουμε μια ταυτοποίηση. Εμείς έχουμε πρόσωπο. Εσείς έχετε? Οι άλλοι. Ποιοι είστε εσείς? Ελάτε να αποκαλυφθείτε ποιοι είστε. Γιατί δεν είναι η τράπεζα. Η τράπεζα δεν έχει χρήματα. Δεν είναι τα κράτη γιατί είναι φτωχά. Ποιοι διάολοι είστε? Ναι. Ποιοι είστε που έρχεστε να σκλαβώσετε τους πάντες με κάποια ψηφιακά νούμερα τα οποία, αν το θέλετε, εμείς τα έχουμε? Ελάτε. Έτσι λοιπόν βγαίνει και εμφανίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος λέει: τα ομόλογά μου, κύριοι, που κατέθεσα στην ελληνική δημοκρατία, άρα τα έχω καταθέσει στον ελληνικό λαό, που σημαίνει στην ελληνική δημοκρατία, γιατί αυτή είναι η ελληνική δημοκρατία. Η σφραγίδα της και το καταστατικό και το σύνταγμα είναι του ελληνικού λαού και όχι του διαχειριστή εκλεγμένου ανδρός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και λέω τη λέξη εκλογή. Σωστά. Εγώ προσωπικά, και θα πω την ανησυχία μου, δεν πιστεύω στην εκλογή, γιατί δεν είναι κάθετη εκλογή. Υπάρχουν νόμοι ευεργετικοί για κάποια κόμματα που είναι στοχευμένοι και μεθοδευμένοι. Δηλαδή, χαρίζουμε στο πρώτο κόμμα 50 έδρες. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, δεν είναι καθόλου δημοκρατικό, είναι ληστρικό. Τώρα 50 έδρες, τώρα ο άλλος σκοτώνεται για να βγάλει 10% και παίρνει 23 βουλευτές. Τώρα πώς μπορούμε εμείς... χαρίζει 50 έδρες. Πώς μπορούμε... Δεν χαρίζονται 50 έδρες, αγαπητέ μου, κύριε, είναι Σώρα, λίγο οξύμορο για μένα. Έτσι, έτσι, κύριε Σώρα, πώς μπορούμε, που μιλάμε πρώτη φορά στη ζωή μας και οι δύο, έτσι, πώς μπορούμε να συμφωνούμε? Γιατί εγώ φωνάζω εδώ και κάποια χρόνια, κύριοι, τις εκλογές, ό,τι και να ψηφίσουμε εμείς, δεν βγαίνει αυτό που ψηφίζουμε. Αυτό που επιβάλλουν βγαίνει. Αυτό το φωνάζω εδώ και χρόνια, κύριε Σώρα, και βλέπω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Είναι αλήθεια, και να σας πω γιατί. Κοιτάξτε λίγο, κοιτάξτε πόσο ξύμουρα είναι τα πράγματα και πόσο υποτίθεται δημοκρατικές είναι οι διαδικασίες. Χαρίζουμε στο πρώτο κόμμα 50 έδρες. 50 έδρες. 50 έδρες είναι το 1/4 της Βουλής. Τι λέτε, ρε κοπρίτες? Α, τι χαρίζετε, ποιοι είστε, από πού χαρίζετε? Τέλος πάντων, πάμε σε μια άλλη διαδικασία τώρα, εκλογική. Αφού τελικά είναι όλοι κάποιοι γραμμένοι στις κλαδικές, τελικά όλοι στα καφενεία και στις γειτονιές μας ξέρουν τι ψηφίζει ο καθένας. Τελικά οι εκλογές γιατί είναι μυστικές? Γιατί είναι μυστικές, ρε παιδιά, οι εκλογές, αφού όλα είναι εμφανή τα πράγματα? Απ' τη μία. Φτάνουμε στην άλλη και βλέπουμε ότι η ιδιωτική εταιρεία του κυρίου Γενόπουλου καταμετράει τους ψήφους από τις νομαρχίες. Δηλαδή, ο κρατικός φορέας δεν συνδέεται. Η ιδιωτική εταιρεία μετράει τους ψήφους και δίνει τα αποτελέσματα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τι λέτε, ρε?
Για θυμηθούμε και το περίφημο του Στάλιν, ο οποίος λέει, δεν μας ενδιαφέρει τι θα ψηφίσεις, μας ενδιαφέρει ποιος θα μετρήσει. Μια και λέτε, κύριε Σόρα. Θα μετρήσει τους ψήφους. Έτσι, άρα λοιπόν βλέπουμε σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς, αγαπητέ μου, φίλε Συνέλληνα, ότι εφόσον μας έχετε δώσει τόσο πολύ ψέματα, μεταξύ σε έχουμε πιάσει να μας δώσει 101 ψέματα, να σεβαστούμε ότι το 102 θα είναι σωστό. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι εκλογές και έτσι που γίνεται το παιχνίδι, εγώ θέλω να θυμίσω σε όλους μου τους συνέλληνες, γιατί η καιρή είναι τόσο αληθινή αλλά και τόσο ψεύτικη. Πέστε μου ποιο κόμμα, είδαμε καφενεία με τρία καφενεία του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας του ΚΚΚ. Ναι. Είδαμε να δημιουργούνται καινούργοι κάποια κόμματα, τα οποία στηρίχθηκαν πάνω σε μία μικρή αλήθεια και κάναν κόμμα. Ακόμα και την αντίδραση του ελληνικού λαού ήρθε μία Χρυσή Αυγή, η οποία, αν το θέλετε, τα παιδιά που ήταν πιο αντιδραστικά και τα παιδιά που θέλαν να κάνουν κάτι, βρήκαν καταφύγιο σε μία Χρυσή Αυγή. Θυμωμένοι. Εγώ δεν θα πω πολλά. Δεν θα πω και πολλά, αλλά θα πω κάτι άλλο. Δεν γίνεται η Χρυσή Αυγή τώρα να μου μιλάει για ναζισμό, που συζητάμε εβραϊσμό, σιωνισμό, ναζισμό, κομμουνισμό και να είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται από την ίδια διατροφή. Mm. Ας θυμηθούμε ότι ο κομμουνισμός, που και πολλοί Έλληνες αν το θέλετε, ο κομμουνισμός ιδρύθηκε από τον Μάρξ και από τον Έλσιντ και χρηματοδοτήθηκε από την οικογένεια Ρότσαλτ με 15.000 χρυσές λίρες, την οποία την επιταγή την έχουμε και εμείς και το Μουσείο του Λονδίνου. Δηλαδή είναι εβραϊκό κατασκεύασμα έτσι όπως πήγε. Τιμωρήθηκε ο κομμουνισμός και τιμωρήσαμε μια χώρα, αν το θέλετε, πάρα πολλά χρόνια. Έρχεται ο ναζισμός και λέει, γεια σας, εγώ ναζισμός. Χαιρετάει και ναζιστικά. Γιατί ρε παιδί μου πήρε το χαιρετισμό ναζιστικό? Ο χαιρετισμός που έχει ο ναζισμός είναι αρχαίο σπαρτιώτικο. Γιατί δεν είπε κανένας ότι αυτός ο χαιρετισμός είναι σπαρτιάτικος και θα έπρεπε να κατοχυρωθεί υπέρ των Εβραίων ναζιστών? Μα οι Σπαρτιάτες, οι αρχαίοι μας χαιρετούσαν όπως χαιρετούν οι ναζιστές. Γιατί πρέπει να γίνει ναζιστής ένας χαιρετισμός αρχαιότατος? Δηλαδή, άμα η Αγγλία προχθές στους Ολυμπιακούς Αγώνες λέει, καλωσορίζουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήρθανε στην μητέρα, στην πατρίδα που γεννήθηκαν. Τι λένε ρε παιδιά οι άνθρωποι? Ναι. Και δεν υπάρχει κυβέρνηση ελληνική να πούνε τι λέτε ρε Εγγλέζοι? Ποια μητέρα ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Δηλαδή, πόσο θα αλλάξουν την ιστορία μας? Και πόσο θα την κατοχυρώσουν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πραγματικά είναι του λαού, του εκάστοτε λαού, είτε του Γερμανού, είτε του Έλληνα. Έτσι. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε πόσο ψέμα έχουμε φάει και πόσο αλλίωση της ιστορίας μας. Σαφώς. Τώρα όμως... Και τα παιδιά της Χρυσής Αυγής και να πούνε αυτός ο χαιρετισμός είναι αρχαιογενικός. Και αν το θέλετε και η βάσταζα, γιατί είναι ναι μεν η βάσταζα που έχουν στο χέρι τους ή ο Κασιδιάρης, αλλά είναι η αριστερόστροφη. Γιατί δεν βάλαν τη δεξιόστροφη ρε παιδιά? Που η δεξιόστροφη είναι το σήμα της ενέργειας, αλλά βάλαν την ενιστερή που είναι της αρνητικής δύναμης. Γιατί δεν το καταλάβω δηλαδή? Ναι, αυτά δεν τα ξέρω ο κόσμος. Να σας πιστέψω ρε παιδιά, ότι έχετε και λίγο αρχαιογενικό μέσα σας. Αλλά γιατί βάλατε την αριστερή που είναι του Χίτλερ και δεν βάλατε τη δεξιόστροφη? Να πούμε γιατί όλα δεξιά πάνε. Και το αίμα μας δεξιά πήγε λίγο αριστερά και η ρήξη του ορολογιού και όλα να πάει στο καλό, να πούμε δεξιά πάνε. Εσείς γιατί πήγατε ανάποδα ρε κόλλοπεδα και θέλετε να με ψήσετε, να πούμε ότι είστε μαζί? Και τι δουλειά έχουν τα ναζιστόμουτρα με εμένα, με την Ελλάδα? Τι δουλειά έχουν με εμένα? Ωραία. Και μιλάμε τώρα για έναν Χίτλερ, ο οποίος ήταν Εβραίος. Ασκανάζει, νόθος γιος του Ροτσάιλ. Προσέξτε, είναι σπέρμα του Ροτσάιλ. Της δυναστικής οικογένειας, το οποίο δυναστεύει τους τραπεζίτες και έχουν δημιουργήσει όλους τους πολέμους για να πάρουν τον πλανήτη και για να κατακτήσουν το ανθρώπινο γένος. Θα φτάσουμε είναι εκεί. Είναι μπάσταρδος γιος του Ροτσάιλ από την υπερέτρια της Βιέννης. Γι' αυτό και η στρατηγή του ήταν Ασκανάζει, δεν ήταν Γερμανοί. Τώρα ο γερμανικός λαός πληρώνει 48% εφορία, ζητάει συγγνώμη κάθε μέρα και απαγορεύεται να μιλήσει για Εβραίους, αλλά τελικά οι Εβραίοι Ασκανάζοι σκοτώσαν τη φυλή τους στους Εβραίους. Αλλά για αυτό το έγκλημα που κάνανε οι ίδιοι Εβραίοι και σκοτώσαν τους Εβραίους, για ποιο μιλάμε, για ποιο ολοκαύτωμα μωρέ, οι ίδιοι Ασκανάζοι σκοτώσαν τους Εβραίους να τους μαζέψουν στο Ισραήλ και πληρώνει ο γερμανικός λαός. Υπάρχει πιο σκλαβωμένος λαός από τη Γερμανία και ειδικά τον Γερμανό? Έχουμε να πούμε πολλά όμως, κύριε Σόρα. Θα πάμε λίγο στις εκλογές πίσω για να σας θυμίσω κάτι. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος ήταν ο πρώτος που έβγαλε στην Ελλάδα το θέμα σας, έτσι δεν είναι, το θέμα των ομολόγων? Προσέξτε,
Όχι. Ποιος ήταν? Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος έβγαλε το θέμα της Ανατολής, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο έχει κατοχυρωθεί. Τελικά στην αρχή, αγαπητέ, με λέγανε απατεώνα γραφικό για τις συμμετοχές της Ανατολής. Τώρα τελικά είναι καλές συμμετοχές της Ανατολής και έχει παγώσει όλη η Ευρώπη. Οι συμμετοχές της Ανατολής είναι ευρωπαϊκό θέμα. Είναι ένα θέμα γιατί η Ανατολή ήταν ό,τι ήταν πριν τη Federal. Είναι το πρώτο πείραμα στην Ευρώπη σε ένα μονοπάτι και σε ένα οικόπεδο ελληνικό που βλέπει τρεις υπήρους. Το μοναδικό κράτος στον κόσμο που βλέπει τρεις υπήρους είναι το δικό μας και λέγεται Ελλάδα. Ναι. Κανένα κράτος στον κόσμο δεν βλέπει τρεις υπήρους. Την Αφρική, την Ευρώπη και την Ασία. Είναι το κλειδί, είναι το μονοπάτι και ήταν πάντα και δει τα μέρη όλη της Μικράς Ασίας. Έτσι. Από εκεί περνάγανε ο δρόμος του μεταξιού, όλο το εμπόριο, τα πάντα. Ήταν διεθνή αυτά τα μέρη. Πορτογάλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Βαβαροί, όλοι ήταν εκεί. Εκεί γινόταν το εμπόριο και από εκεί μετά πήγαινε προς την Ευρώπη. Την Ευρώπη που, αν το θέλετε, υπάγει, αν το θέλετε, ίσαν μέχρι τα Βαλκάνια, έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Γερμανούς, λέω, ποιοι Γερμανοί, γιατί ήσασταν εκεί ποτέ? Ναι. Φύγαν οι πάγοι και ανεβήκαμε εμείς προς τα πάνω. Εσείς, λέω, είστε Αλεμάνοι, αλλά δεν πειράζει. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι οι μετοχές της Ανατολής ήταν σε χρυσό, σε γαλλικά φράγκα. Εγγυήτρια τράπεζα της μετοχής της Ανατολής ήταν η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας. Όπου έπειτα το 1999 ή 2000, θα σας γελάσω, όταν φτιάχτηκε η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έφτιασε την καινούργια τράπεζα, την κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα. Ενώ η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας είναι της ίδιας οικογένειας και η ιδιοκτησία του κυρίου Ροθσάιλντ πάλι, όπως είναι και η Εθνική και η Τράπεζα της Ελλάδος η δικιά μας, δηλαδή μας έχουν περικυκλώσει κοινώς, να καταλάβετε, με δικαίωμα άρθρο 48 να μην ελέγχεται ποτέ καμία από τις δύο τράπεζες στην χώρα μας. Δηλαδή το κράτος, το ίδιο, το σύνταγμα, ο πολίτης, να μην ελέγχει τις τράπεζές του, τις κεντρικές, που διαχειρίζεται τον εθνικό του πλούτο. Καταλαβαίνετε γιατί παράνοια μιλάμε. Γιατί παράνοια. Παράνοια. Πραγματικά είναι παράνοια. Η τράπεζα, εντάξει τώρα, να έχω τον εθνικό μου πλούτο και να υπάρχει ένα ιδιωτικό μαγαζί, κάποιο οποιοδήποτε, και να μην μπορώ εγώ το κράτος να ελέγξω την κεντρική τράπεζα και να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχω και τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό λέω ότι μετά τον Καποδίστρια δεν υπήρξε ποτέ ελληνική κυβέρνηση. Είναι εβραϊκή. Ήταν το τρίτο Ράιχ και τώρα έχει έρθει και το τέταρτο Ράιχ, έτσι. Να πούμε τώρα την ιστορία. Γιατί ξεκίνησαν αυτές οι μετοχές, τις παρουσιάσατε, η Τράπεζα της Ανατολής με τις εγγυήσεις της Γαλλίας, έτσι δεν είναι? Γιατί μιλάμε για γαλλικά χρυσά φράγκα, τα οποία το καθένα, τα λέγαμε την προηγούμενη φορά, 8 γραμμάρια το καθένα, άρα δηλαδή μιλάμε για πολλά, πολλά δις. Αυτό που θέλω εγώ να πω, ότι ήρθατε στην Ελλάδα, έβγαλε ο κ. Τριανταφυλόπουλος όλο αυτό το σύστημα. Και την πλήρωσε και άσχημα που το έβγαλε το ζήτημα, το λέω εγώ τώρα. Όχι, θα σας πω, να σας διακόψω και επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Παρακαλώ, παρακαλώ, συζήτηση κάνουμε τώρα. Αυτές, οι μετοχές αυτές της Ανατολής, ναι. Κάναμε τις έρευνες, κάναμε έρευνες 15 χρόνια, να σας εξηγήσω. Η τράπεζα αυτή δεν έκλεισε ποτέ. Ενώ είπαν ότι έγινε μια συγχώνευση. Η Εθνική Τράπεζα δεν είχε λεφτά να αγοράσει. Όταν η Τράπεζα της Ανατολής, η Τράπεζα της Ανατολής είχε 680 εκατομμύρια χρυσά φράγκα. Η Εθνική τότε είχε κεφάλαιο 10 εκατομμύρια δραχμές. Τίποτα, δηλαδή σκουπίδια. Ναι. Βλέπετε λοιπόν μια τράπεζα που μπορεί να κλείσει, να αγοράζει, δηλαδή το περίπτερο να αγοράσει τη Βουλή και όλη την πλατεία Συντάγματος. Αντιλαμβάνεστε, είναι τέτοιος ο όγκος να αγοράσει. Άρα δεν μπορεί να αγοράσει. Η Εθνική δεν είχε λεφτά να αγοράσει. Έτσι έγινε το εξής. Μεθοδεύσανε λοιπόν όλα αυτά τα καλά τα παιδιά, γιατί η Εθνική με την κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, τη Φρούγκαντ, η οποία έκλεισε μετά. Yeah. Είχε φτιάξει την Ανατολή κατά 50%. Το 57% το είχαν οι μέτοχοι, δηλαδή ο κόσμος. No. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για ένα τέτοιο έγκλημα που λέγεται Ανατολή και είχε 680 εκατομμύρια χρυσά. Μπορείτε να αντιληφθείτε, σας λέω, έναντι της Εθνικής Τράπεζας που είχε 10 εκατομμύρια δραχμές. Άρα λοιπόν η Εθνική δεν μπορούσε να αγοράσει. Όταν συνήθως γίνεται κάτι τέτοιο, κάνει το εξής. Όταν συγχωνεύονται δύο τράπεζες, ναι. Ειδικά μια τόσο μικρή τράπεζα, απορροφεί, τουλάχιστον η Ανατολή έπρεπε να απορροφήσει την Εθνική. Όμως έγινε το αντίθετο. Αλλά και αυτό έγινε, αφού έγινε και αυτό δηλαδή, μια τόσο μικρή τράπεζα μεθοδευμένη, ηρήθηκαν κάποιοι αυστηροί νόμοι όσον αφορά τη συγχώνευση. Δηλαδή η Εθνική δεν αγόρασε κάτι. Η Εθνική πήρε να εκαθαρίσει και να απορροφήσει την τράπεζα. Έτσι θα έδινε τα χρήματα στους μετόχους και
στη χειρότερη περίπτωση θα έδινε και μετοχοποιημένες μετοχές της Εθνικής. Ναι. Δεν έγινε όμως τίποτα από τα δύο. Ότι οι μετοχές έδωσε, δηλαδή να κοπούνε μετοχές καινούργιες και να δώσει η Εθνική, άρα δεν θέλαν να συμμετόχουν, θέλαν να φάνε την τράπεζα. Και ένα τεράστιο αποθεματικό, το οποίο είναι αποθεματικό cash, το cash της τράπεζας, ήταν 87 εκατομμύρια χρυσά. Οι νόμοι ήταν αυστηροί και η συγχώνευση είναι αυστηρή, γι' αυτό και κέρδισα και τη δίκη. Κέρδισα τη δίκη εναντίον της Εθνικής Τράπεζας. Οπότε το δικαστήριο είπε ότι είναι ο μόνος νόμιμος, αδιαφιλονίκητος νομέας και κάτοχος και έχω και το δικαίωμα να πάρω την εκαθάριση και τα χαρτιά της εκαθάρισης. Η εκαθάριση δεν έχει γίνει ποτέ και θα σας πω ετούτο. Η αξία των μετοχών είναι πάρα πολύ μεγάλη και πιστοποιημένες, βέβαια μιλάμε για πιστοποιημένη είσοδο ότι είσαι ο κάτοχος με όλα τα πιστοποιητικά χαρτιά. Γι' αυτό και τα δικαστήρια στο δικαστήριο πέσανε όλα τα στοιχεία εκείνα που ήταν ικανά για να πάρω την απόφασή μου. Ωστόσο όμως η εφορία έχει δεχτεί την αξία, το κράτος λέει, του Υπουργείου Οικονομικών, τα 670 δις είναι μόνο το αποθεματικό τα 87 εκατομμύρια, έως τα 650 που θα πρέπει η τράπεζα να αποδώσει λογαριασμό. Πού είναι, να φανταστείτε, τα κεντρικά γραφεία της Ανατολής ήταν η Σοφοκλέους 1, το χρηματιστήριό σου. Ναι. Το ακίνητο που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν της Ανατολής, το αντιλαμβάνεστε, σας λέω. Οπότε, άμα πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, γι' αυτό το λόγο μηνύσατε την Τράπεζα της Ελλάδος και τον κύριο Προβόπουλο. Όχι, τον μήνυσα διότι πριν βγει στον αέρα η διαδικασία και τρέξουμε επίσημα γιατί είχαμε όλα τα στοιχεία, σας λέω ότι έχουμε στοιχεία και ένα τεράστιο, όχι φάκελο, ένα φορτηγό γεμάτο στοιχεία με συναλλαγές που η τράπεζα έχει κάνει μέχρι το 2011. Αντιλαμβάνεστε ότι κλέψατε τα πάντα, κύριοι. Έχουμε άπειρα στοιχεία όπου γερμανικές τράπεζες, Dresden Bank, Deutsche Bank, και άλλες τράπεζες γερμανικές, Commerzbank, έχουν χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ανατολής. Η Τράπεζα της Ανατολής έχει αλλάξει αρκετές φορές το όνομα και έχουμε όλα τα στοιχεία. Τους δηλώνω λοιπόν στον αέρα ότι έχουμε τα πάντα, που σημαίνει, κύριοι, είστε ήδη, το θα πω, ξαπλωμένοι. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θα ξαπλώσετε. Δηλαδή η Deutsche Bank, να καταλάβεις, είναι δικιά σου συνέλληνα. Δεν υπάρχει τράπεζα στη Γερμανία που δεν έχει χρηματοδοτηθεί από την τράπεζά σου. Υπήρχε και μια θυγατρική τράπεζα που λέγεται Deutsche Orientbank. Πρόσεξε. Τα διαβάζω αυτά. Βλέπω τη μηνυτήρια αναφορά τώρα και τα διαβάζω. Τα έχω μπροστά μου αυτά τώρα που λέτε. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ωστόσο να καταλάβετε. Ακούστε. Ωστόσο να καταλάβετε, στον κύριο Προβόπουλο έκανα κακουργηματική μήνυση. Διότι υπήρξε ένα κλιμάκιο της Εθνικής και της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπου μου πρόσφεραν 1,5 δισεκατομμύριο οι δικηγόροι της Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής Τράπεζας. Γιατί? Να πουλήσω 10 μετοχές της Ανατολής, ναι, για 1,5 δις. Σαφώς είχα πολύ παραπάνω αριθμό μετοχών και δοκίμαζα και τη μοίρα τους, αν το θέλετε, να δω πώς θα τρέξει μια διαδικασία. Μπαίνει στη μέση μια αγγλική εταιρεία, investment, η οποία έπρεπε να πουλήσω στην αγγλική εταιρεία εγώ τις μετοχές και η αγγλική εταιρεία να τις πουλήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό δεν το δέχτηκα. Λέω, εάν ποτέ πουλήσω 10 μετοχές, θα τις πουλήσω εγώ ο ίδιος στην Τράπεζα της Ελλάδος για να έχω και το πόθεν αίσχυση των χρημάτων. Διότι οι μετοχές μου έχουν πόθεν αίσχυση. Είμαι ένας νόμιμος, αδιαφιλονίκητος κάτοχος με τα χαρτιά μου, τα πάντα. Ναι, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος, κύριε Σόρα, δεν είναι ελληνική. Μόνο κατ' όνομα είναι Τράπεζα της Ελλάδος. Βεβαίως, καλά έτσι. Από εκεί και πέρα. Ωστόσο, εγώ ήθελα να πιστοποιήσω ότι στην Αθήνα και έμπαινα και σε ένα συμβόλαιο που έλεγα, κύριε, να σας δώσω τις 10. Φυσικά ξέραμε τις αξίες, τι είχαμε κάνει όλους τους ελέγχους και όλες τις διαδικασίες εμείς. Ωστόσο, αυτοί προσπαθούσαν να πάρουν τις μετοχές, αλλά να μην φαίνομαι εγώ ότι εγώ εισέπραξα από εκείνο τον οργανισμό, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν τα βρήκαμε. Εγώ ήδη είπα και έβαλα και έναν όρο στο συμβόλαιό μου. Δηλαδή, κατόπιν έλεγα στην Τράπεζα της Εθνικής και στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα δεχτώ ένα συμβόλαιο και γράφω ό,τι θέλετε μέσα, αρκεί να ξεκινάει. Ότι κατόπιν των οικονομικών σας υπηρεσιών βεβαιώνεται ότι η αξία είναι 1 δις η καθεμία. Φυσικά σας λέω μου δίνανε 1,5 δις για τις 10. Ναι. Βεβαιώστε μου, λέω, ότι αυτή σας είναι η αξία και από κάτω υπόγραφα ως επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιωματός μου. Αυτό βέβαια δεν τους άρεσε. Οπότε εγώ καθίστε, αφού λοιπόν οι μετοχές κάνουν τόσο, αδιαφιλονίκητα πληρώστε. Γιατί πρέπει να πάμε σε κρυφή διαδικασία ανάμεσα Αγγλικής Τράπεζας. Εκεί λοιπόν έπεσε η πρώτη διαδικασία, ήταν ο πρώτος τσακωμός και μετά βγήκαμε στη διαδικασία. Ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος έκανε 6 εκπομπές στο Άλτερ. Και καλή του ώρα, ο Κουρίς βασανίστηκε τότε από εμάς, αν θυμάστε. Ναι.
από πού το βγαίνει ο Παπανδρέου στη Βουλή, ενώ έπαιζε πάρα πολύ καλά, αποκαλύφθηκε μετά ότι η Τράπεζα της Ανατολής. Έχουμε τουλάχιστον 40 μετοχές. Έχουμε 40 μετοχές, προσέξτε τι σας λέω τώρα, κάνετε πόσο, όχι περίεργα, πόσο ακριβοδίκαια είναι τα πράγματα. Να δείτε πόσο απατεώνες με βούλα θα είναι στο τέλος. Θα δείτε πόσοι νόμοι δουλεύουν για όλο τον Έλληνα, αλλά δεν δουλεύουν για κάποιους. Οι νόμοι υπάρχουν, είναι εκεί, αλλά τελικά δεν γίνεται τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη δεν πρέπει να κοιμάται με την πολιτική εξουσία, να κοιμάται με τη θρησκευτική εξουσία και πρέπει να είναι απόλυτη η μόνη της για να εκτελείται. Έχουμε 40 μετοχές οι οποίες παίξαν στο χρηματιστήριο Ανατολής, σφραγισμένες από τον εφόρτη του χρηματιστηρίου. Άρα δεν γίνεται η τράπεζα να κλείνει το 36. Αλλά η μετοχή της Ανατολής να παίζει το 47, το 57, το 62, το 87 και να υπάρχει σφραγίδες του χρηματιστηρίου Αθηνών όπου η μετοχή να εισέρχεται στο χρηματιστήριο και να παίζει κανονικά με χρυσά φράγκα. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Μετά έχουμε και ένα άλλο έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος που το 2000, προσέξτε τώρα, το 2000, στις μέρες μας, έχει κατάθεση τριών μετοχών, τεσσάρων νομίζω, το οποίο έχει, είναι και στα σχετικά της μήνυσης και σε όλα, όπου η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξενεί τρεις μετοχές μιανού Ιδρύματος Κοριαλένιου από την Κεφαλανιά, όπου είναι του κυρίου Μποδοσάκη. Το έχει ομολογιακό λογαριασμό ανοίξει στο Ίδρυμα. Ομολογιακός λογαριασμός, ξέρετε τι είναι? Είναι ομολογιακός λογαριασμός όπου μέσα μπορείς να βάλεις instrument, μπορεί να βάλεις ομόλογο, μπορεί να βάλεις μετοχές και εκεί υπάρχει ρευστοποίηση. Σου δίνει δανεισμό η τράπεζα ή facility credit και κάνεις όλες τις κινήσεις. Άρα πιάνουμε τρεις μετοχές το 2000 στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου το λέει χρεωστικό ομόλογο και δίνει ομολογιακό δάνειο στο Ίδρυμα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται το ένα καλό παιδί και το άλλο να μην είναι καλό. Με αποτέλεσμα δεν γίνεται οι δικές μου να μην είναι καλές, αλλά του Ιδρύματος να είναι. Και οι δικές μου είναι πιστοποιημένες από πρεσβείες και από παντού. Που σημαίνει, βλέπω μια τεράστια απάτη. Η τράπεζα είναι ανοιχτή μέχρι το 11, σας λέω. Απλά σας λέω τα στοιχεία για να καταλάβουν οι συνέλληνες. Άρα μιλάμε για μια τράπεζα, για μια τεράστια απάτη. Όπου η τράπεζα της Ανατολής, που τα πιο πολλά λεφτά ήταν των Ελλήνων, να κλέβουν τους Έλληνες, σφάζουν τους Έλληνες. Υπάρχει και ένας αρχιεπίσκοπος, ο οποίος ήταν της Μύρνης, ο οποίος τώρα είναι στα Μέγαρα, και μας υποσχέθηκε ότι έχει στοιχεία για ανθρώπους που είχαν Ανατολή στη Σμύρνη, μπαίνανε μέσα και τους φάζανε. Για να τους πάρουν τις μετοχές. Προσέξτε τι σας λέω τώρα δηλαδή. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα, το οποίο όμως πάρα πολλοί από την πολιτική ζωή του τόπου τότε ξέρανε, όμως το επικροτούσαν και το συνέχιζαν. Μέχρι και τις μέρες μας έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Συγγνώμη λίγο, τα βρήκα. Τις βρήκα τις μετοχές. 01-09-933, 01-09-33, 1-2-3, 4 μετοχές είναι αυτές που λέτε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε βάλει 4 μετοχές, ναι. Σε 8 μετοχές, σε 2 οργανισμούς. Ναι, μία, 4, ναι, ναι, ναι. Ελλάδος, και άλλες 4 από κάτω. Χρέους, ναι. Και του ιδιωτικού χρέους, όπου το κράτος το ίδιο, η ελληνική κυβέρνηση, έχει γίνει στην εφορία η μεταβίβαση των μετοχών στους οργανισμούς, όπου από εκεί προκύπτει φόρος 0,5%. Σήμερα το όνομά μου και το αφημί μου, αγαπητέ μου συνέλληνα, είναι χρεωμένο με 27 δισεκατομμύρια να πληρώσω το φόρο για τη μεταβίβαση των μετοχών βάσει την αξία που έχει βγάλει η εφορία. Για τα 600 δις. Μετά... Για τα 600 δις, δεν λέτε. Ναι. Μιλάω για τη μετοχή της Ανατολής. Α, ναι. Μπράβο, ωραία. Ναι. Η μετοχή της Ανατολής 4 είναι 2,775 τρισεκατομμύρια βάσει της εφορίας. Η εφορία το έχει κάνει αυτό, το πανηγό. Α, ναι, είναι 2,3,800,426 εκατομμύρια. Αυτά είναι. Καθαρά. Είναι δύο τεμάχια αυτά. Είναι δύο απολογιστικά της εφορίας. Όπου το η εφορία, αν διαβάσετε απάνω το έγγραφο, είναι βάση αριθμού πρωτοκόλλου απάντησης του Υπουργείου Οικονομικών της Αθήνας. Ναι. Δεν το κάνει μόνη η εφορία. Το βλέπω, αλλά επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Σωρά, εδώ είναι λίγο το ζουμί. Ναι, μεν έγινε αυτό, τα βλέπω εγώ τα έγγραφα, τα βλέπω όλα τα πάντα αυτά. Κυρίες και κύριοι, εγώ τα έχω ήδη στη διάθεσή μου. Εδώ όμως. Μήπως έχετε και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, Όχι, δεν πήγα εκεί. Μήνα μετά γίνεται εκεί. Έχω άλλο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ούτε ουδεμία πρόταση προσφορά
η ενημέρωση έχει γίνει στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση γενικότερα σε σχέση με τα φημολογούμενα 600 δις ευρώ τα οποία υποτίθεται... Πας αλλού, τραπέζι, πας αλλού, δεν είναι αυτό. Εγώ σου μιλάω για τις μετοχές Ανατολής. Ναι, άλλο λέω και βλέπω αυτό εδώ τώρα τι γίνεται. Που έχεις, είναι για τα 600, αυτά που λες για τα 600, ναι. Αυτό το έγγραφο δεν είναι του Υπουργείου. Δεν έχει καμία υπογραφή, δεν έχει τίποτα. Έχει άλλο έγγραφο στο διαδίκτυο, ναι. Που μου απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών. Βεβαίως, κύριε Σωρά, άλλωστε από την απάντηση του Υπουργού και μετά έκανα μήνυση. Έγγραφο που δεν είναι σφραγισμένο, δεν είναι του Υπουργείου. Είναι των αποστατών, προδοτών, παπαγάλων. Ανακοίνωση ήταν αυτή. Ανθέλινων. Mm-hmm. Δεν είναι ανακοίνωση σφραγισμένη. Σφραγισμένη είναι τι σου δίνει το Υπουργείο. Σφραγίζει, πάει το Υπουργείο. Σωστά. Δύο τύπου. Σφραγισμένο. Mm-hmm. Τώρα ο κάθε παπαγάλος, ο χλαγωγός, δημαγωγός, λέει το κοντό του και το μακρύ του. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Έχουμε την απάντηση του Υπουργού σφραγισμένη και έχει βγει στο διαδίκτυο με σφραγίδες. Mm-hmm. Δηλαδή για τα 600 δις. Εγώ έχω μείνει στην Ανατολή όπου κοινοβουλευτικός έλεγχος για το φόρο για να συσταθεί από το ΣΟΡΑ που είναι 13,5 δις και 13,5 κάνει ο Σαχινίδης και έχω και τη βούλα της Βουλής που λέει βεβαίως η αξία των μετοχών είναι αυτή από την εφορία και περιμένουμε τον κύριο ΣΟΡΑ να πληρώσει. Δεν μπήκαμε στα 600 ακόμα, είμαστε στην Ανατολή ακόμα. Ναι, ακόμα στην Ανατολή. Άρα το αφημί μου εμένα είναι 27 δισεκατομμύρια. Κάνω μήνυση στο ΣΔΟΕ και αν δεν την έχετε, παρακαλώ, ό,τι σας λέω είναι όλα τα έγγραφα να είναι στα χέρια σας όπου να τα αναθέσετε σε οποιαδήποτε blog και να γίνει μια πολύ δημοσιογραφική δουλειά. Κάνω mm-hmm. μήνυση στο ΣΔΟΕ και αν δεν την έχετε να κανονίσουμε τους δικηγόρους να την πάρετε. Ναι. Παρακαλώ, όπως παραλάβετε το φόρο από μένα. Όπως ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να σας κάνω εκχώρηση του φόρου. Ναι. Και ο άλλος είναι να μου κατασχέσετε τμήμα της συμμετοχής που να μου αποδώσετε τα επόμενα. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Ναι. Η απάντηση τους εδώ είναι, κύριε Σώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την υπόθεσή σας. Θα το αναλάβει η εφορία σας και το Υπουργείο Οικονομικών. Ακούς, το ΣΔΟΕ τώρα. Ναι. Εγώ απευθύνθηκα στο ΣΔΟΕ, έτσι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι βεβαιωμένος ο φόρος και θα σας πω και ένα άλλο, να δείτε πώς λειτουργεί η οικονομία μας, για όσους ξέρουμε. Έχω το δικαίωμα τώρα, προσέξτε τι δικαίωμα έχουμε, αν και είμαστε λίγο κυνηγημένοι και δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε σύντομα, βάσει του νόμου του ελληνικού, βάσει του 2004 του νόμου περί ομολόγων και του 2010, έχουμε δικαίωμα, αγαπητέ συνέλληνα, mm. όπως είχαν και δικαίωμα οι φαρμακευτικές εταιρείες που κόψαν τα ομόλογα του χρέη του δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή τους κόστιζε όποιος έχει λέει βεβαιωμένα χρέη με υπογραφή κράτους, έχει το δικαίωμα να κατασκευάσει ομόλογο δικό του. Δηλαδή, σύμφωνα με το χρέος της Ανατολής, έτσι όπως είναι τώρα, εάν συνεργαστούν 10 καλά δικηγορικά γραφεία, που είναι λίγο δύσκολο γιατί οι δικηγόροι είναι με το σύστημα και οι οικονομολόγοι, είναι δύο μεγάλα καρκινώματα στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω γιατί είναι τόσοι δικηγόροι στη Βουλή, το 90% της Βουλής είναι δικηγόροι, είναι mm-hmm. νομικοί, mm-hmm. και πάντου και όλο αυτό το σύστημα, αντί να ακούει στον πελάτη, στον πολίτη και να είναι ο υπερασπιστής του δικαίου, είναι με το σύστημα και όλοι οι οικονομολόγοι, εκτός από κάποιους λογιστές δηλαδή που ασχολούνται. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύο ειδικότητες που από την αρχή είναι με το σύστημα. Αλλά τώρα που αρχίζουν και πεινάνε και αυτές, ενδεχομένως να ξυπνήσουν και να έρθουν μαζί μας. Γι' αυτό και προσπαθούν πάντα να είναι brothers και οι συλλόγοι τους. Γι' αυτό και τους κάνουν όλα τα χατήρια. Γι' αυτό και τελικά έχει πέσει στο διέλο όλη μας η κοινωνική ζωή. Ακόμα και το δίκαιο που ο δικηγόρος δουλεύει για σένα, τελικά δεν δουλεύει για σένα, δουλεύει για εκείνους. Έχουμε το δικαίωμα λοιπόν βάσει του εθνικού νόμου και του διεθνή. Την Ανατολή να την κόψουμε ομόλογο και να την κάνουμε BOE που σημαίνει Bill of Change. Mm-hmm. Και να την κάνουμε banknote. Δηλαδή έχουμε δικαίωμα και θα το αναρτήσουμε. Η μετοχή της Ανατολής εμείς μπορούμε να κόψουμε ομόλογο βάσει του χρέους επειδή είναι από τη Βουλή και από την εφορία μας. Αυτός είναι ο νόμος. Για να καταλάβετε τι όμορφα δικαιώματα έχει συνέλληνα. Έχεις πολλά ωραία δικαιώματα. Μόνο που κανείς δεν συνεργάζονται και οι αρχές έχουν παραλύσει. Και οι νόμοι. Ενώ είναι μαζί σου, τελικά είναι εναντίον σου. Έχουμε δικαίωμα να κόψουμε από όλα αυτά. Δεν υπάρχει νόμος όμως να υποχρεώσουμε την τράπεζα και να πούμε, έλα εδώ, πόσα χρωστάς, 300. Πάρε ένα ομόλογο 400.000 και μείνεις στην τράπεζα να ξεχρεώσεις. Mm. Γιατί έχουν κλειδώσει το νόμο και η τράπεζα είναι στο χέρι της να δεχτεί το δικό σου ομόλογο στην Έλληνα. Mm. Όσο ξέρετε, σου λέω πως το έχουν κλειδώσει.
Καταλαβες. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Απόλυτα το κατάλαβα. Μπορούσαμε δηλαδή άνετα και έχουμε σκεφτεί με πολλές ομάδες να κόψουμε για όλο το ιδιωτικό χρέο, ο κάθε ένας τι χρέος έχει, κομμάτι του ομολόγου, δηλαδή να κόψουμε κομμάτι στο όνομά σου κατευθείαν δηλαδή, και να ανατρέξεις στην τράπεζά σου ή στο ΙΤΑ στην εφορία και να πάρεις ένα ομολόγο που είναι πιστοποιημένο από το δημόσιο, όπως λέει ο νόμος του 4 και του 10. Γιατί αν θυμάστε, οι φαρμακευτικές εταιρείες που του χρωστάνε το δημόσιο, του έδωσε το δικαίωμα να κόψουν τα χρέη του δημοσίου μπον. Τι κάνανε λοιπόν. Σου χρώσταγε 2 εκατομμύρια το δημόσιο. 3. Έχουμε ομόλογο 2 εκατομμυρίων. Οπότε το έβρεκε στην αγορά για να πάρει τα λεφτά σου για να κάνει δουλειά σου. Αυτό το δικαίωμα είναι θέμα νόμου. Όταν βγαίνει ένα νόμο, βγαίνει για όλου. Δεν βγαίνει για του μισού. Έτσι λοιπόν αυτό ο νόμο μα πιάνει μα τώρα και έχουμε δικαίωμα να κόψουμε κάπου 5,5-3 ομόλογα. Και θα είναι και 3α. Θα το ασφαλίσουμε κιόλα. Όμω είναι πολύ λίγε οι δυνατότητε να τρέξουμε τώρα σε τέτοιο πόλεμο που είμαστε. Και δει να μην έχουμε και την αλλαγή των δικηγόρων, των οικονομολόγων, αν το θέλετε, των συστήματος της χώρας μας. Άρα δεν γίνεται να είναι όλος ο πλανήτης εναντίον μου, να είναι και η χώρα μου. Αλλά έχουμε τεράστια δικαιώματα. Έχουμε μέσα στον νόμο. Μα εγώ δεν γέννησα τους νόμους, αγαπητές συνέλληνα. Εγώ δεν κινούμε με ένα δικό μου σύνταγμα. Κινούμε με ένα υπάρχον σύνταγμα, κινούμε με εθνικούς νόμους και κινούμε με διεθνείς νόμους. Έτσι όπως πρέπει. Κινούμε πάνω στις γραμμές που κάποιοι βάλανε. Δεν γίνεται να είμαι παράνομος. Ό,τι παρανομία κάνω και ό,τι δεν κάνω καλά και δεν το δω 100 φορές, κινδυνεύω να πάω φυλακή και δει τέτοιες ώρες που με κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Ναι. Άρα δεν γίνεται να μην μου μιλάνε θεσμοί και να μου μιλάνε παπαγάλοι. Πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας ότι είναι περίεργες οι θέσεις μας και πολύ καλεπή η καιρή. Η μόνη βοήθεια που θα πρέπει να κάνει είναι να προστατεύει ο ένας τον άλλον. Εμείς μπορούμε να προστατεύσουμε τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός να προστατεύει εμάς. Θέλει μια τέλεια συνεργασία για να μείνει αποτυπωμένη όλη η αλυσίδα. Εάν σπάσει κάπου η αλυσίδα, θα κοπεί, δεν θα έχει ολόκληρη αλυσίδα. Αυτό όμως θέλουν να κάνουν οι τώρα. Αυτό θέλουν να κάνουν. Έχουν φοβήσει τον Έλληνα, του κατάσκουν για 300 ευρώ αν χρωστάει στην εφορία πράγματα, τον έχουν φοβήσει σκυμμένο το κεφάλι, να τον βάλουν φυλακή, να μην μιλάει κανείς ή οι μεγαλοδημοσιογράφοι να τα παίρνουν, τα μέσα μαζικής εκτέλεσης, λέω εγώ, να λειτουργούν υπέρ των κυβερνώντων και έρχομαι εγώ και πάλι λέω. Υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος λέει ρε παιδιά, ελάτε να σας ξεσκλαβώσω, γιατί εδώ μιλάμε για σκλαβιά τώρα, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι μένουν στους νόμους. Ποιους νόμους? Πού είναι οι εισαγγελείς, οι οικονομικοί, πού είναι το ΣΔΟΕ, πού είναι οι υπουργοί, πού είναι οι τράπεζες? Δηλαδή με συγχωρείτε, εσείς αν θέλετε τώρα να έρθετε να κάνετε μια τράπεζα στην Ελλάδα, θα σας κυνηγήσουν μέχρι να σας σκοτώσουν κιόλας δηλαδή. Να το εξηγήσω λίγο. Προσπάθησα να αγοράσω τρεις τράπεζες στην Ελλάδα. Όταν πήγα να αγοράσω την τράπεζα του Ρέστη, μία μικρή, τη First Business Bank, η οποία βάλαν το Ρέστη φυλακή. Ναι. Βάλαν το Ρέστη φυλακή. Ναι, ο Ρέστης είχε ανακοινώσει ότι ήμασταν σε διαδικασία αγοροπολισίας, το έχει γράψει η Ισοτιμία. Ουσιαστικά ήμουν εξωτερικό, όταν του είχα κάνει μια πρόταση, μετά δεν τη δέχτηκε, μετά με ξαναπήρε τηλέφωνο, έλα μου λέει πάρτι. Μπορούσα να του αναλάβω και τα χρέη, αν το θέλετε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η παρουσία στον ελληνικό χώρο τράπεζας. Ναι. Φυσικά και να γίνουν κάτι τέτοιο, πολλοί φαντάζονται ότι απλά είναι ψωμί και τυρί. Παίρνει ένα τσέκ, πα και αγοράζει μια τράπεζα. Δεν είναι έτσι. Θα σα αφήσουν να την κάνει την τράπεζα. Δεν σα αφήσουν. Φαντάζονται τώρα ο κόσμο ότι μεταξύ κάποιοι μπάσταρδοι οικονομολόγοι, μπάσταρδοι. Για μένα η μάνα σου καλή, και ο πατέρα όταν και αυτό καλό θα εκτιμούσε τη λίρα που δώσε, αλλά είναι μπάσταρδοι κάποιοι οικονομολόγοι. Λένε το χοντρό του και το μαχρί του απλόχερα γιατί δεν πληρώνουν τίποτα. Είπα από εδώ και πέρα κάποιο πληρώνει για αυτά που λέει, δεν θα ξαναμιλήσει κανένα. Αλλά τέλο πάντων. Φαντάζονται ότι απλά η τράπεζα πας εκεί, πληρώνεις και φεύγεις. Εδώ μιλάμε για τεράστια προβλήματα. Μιλάμε για τράπεζα η οποία είχε ένα άνοιγμα γύρω στα 700 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια, τα οποία κάποιος θα τα πληρώσει. Τελικά βάλαν τον κόσμο φυλακή γιατί δεν είχαν επιτροπές. Γιατί η τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει κάθε ένα μήνα, κάθε 6 μήνες και κοιτάει πώς πάει η τράπεζα. Δεν γίνεται να φτάσει μια μικρή τράπεζα να χρωστάει 700 ή ένα δις. Πώς γίνεται αφού η τράπεζα δεν αξίζει πάνω από 100 εκατομμύρια, που σημαίνει. Κάτι εσείς δεν ελέγξατε ή του δίνατε τον αέρα να το κάνει για να τον βάλετε φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, μετά έκανα μια μεγάλη πρόταση, έτσι να σας πει, και η οποία είναι και αναρτησμένη, όταν ζήταγε η Εθνική το 10%. Ήρθα και κατέθεσα όλο το 10%. Κατέθεσα 1,175 εκατομμύρια σε ευρώ, σε δολάρια, σε δολάρια. Το οποίο το κατέθεσα ακριβώς την τελευταία ημέρα του μήνα, όταν η Εθνική Τράπεζα ζητούσε άλλα 300 εκατομμύρια για να κλείσει το κεφάλαιο και να το πάρει. Όταν βγαίναν τα παπαδαριά εκεί στη Θεσσαλονίκη, ο Άνθιμος, και έλεγε να δώσουμε 2 μισθούς να γλιτώσουμε την Εθνική Ελληνική Τράπεζα.
θα έπρεπε να ντρέπεται ο παπάς αυτός. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι ο καρκίνος και η πλέμπα και το οποίο είναι παντού. Το δόγμα έδινε εντολή στον κόσμο να δώσει τους μισθούς στην τράπεζα. Δεν πειράζει. Να λέει και στον κόσμο ότι είναι ελληνική. Ενώ απ' την άλλη εσείς είχατε καταθέσει τα χρήματα, έτσι. Και εγώ καταθέτω στις 30 του μήνα όλο το κεφάλαιο. Ενώ σου είπαν 300 εκατομμύρια και θα μπορούσα να πάρω και το επόμενο 10%, ρε παιδί μου. Γιατί η τράπεζα αυτή την τεχνική έχει. Λέει, θα βγάζω 10% κάθε χρόνο για να πάρω τα λεφτά μου. Ωραία, και το έδωσα όλο. Ναι. Δεν απαντήσανε τίποτα. Όταν μιλάμε για πρόταση, θέλω να καταλάβουν οι συνέλληνες μου, κοιτάξτε τώρα. Δεν μπορεί κάποιος να πάει με ένα χαρτί και να πει δίνω ένα δις. Ακούστε λοιπόν για να καταλάβετε μια διαδικασία πολύπλοκη, εύκολη και από την άλλη μεριά, εάν δεν θα ήμουν αυτός που λέω, θα μπορούσε ο καθένας να με εκθέσει θεσμός πάντα, έτσι, όχι ο κάθε βλάκας ή ανόητος ή ανεγκέφαλος, εγκάθετος. Μαζί με το έγγραφο του δικηγόρου που κάνει την κατάθεση στις 30 του μήνα ή τις 29, πότε το κάνει, βάζεις από πίσω και το statement της τράπεζας που υπάρχουν τα χρήματα και είναι μπλοκαρισμένα υπέρ της εθνικής. Προσέξτε τι λέω. Ναι. Δηλαδή την ημέρα που κατέθεσα, δεν κατέθεσα, λέω παρακαλώ, γεια σας, δίνω ένα 105 με το στόμα ή στο χαρτί. Το αποδεικνύεις από πίσω. Δηλαδή, βάζεις το statement της τράπεζας που έχει το λογαριασμό, όπου υποχρεώνεις την τράπεζα και κλειδώνει σε ειδικό έσω account τα χρήματα και λες υπέρ της Εθνικής Τράπεζας για ένα μήνα, για δύο μήνες, εμείς το κάναμε για τρεις μήνες κύριοι και μπορώ να τα αποδείξω αυτά. Ναι. Με όλο το λογαριασμό, με όλα τα details της τράπεζας, με όλα τα coordinates της τράπεζας, που είναι μπλοκαρισμένα για την Εθνική, όχι ελεύθερα. Δηλαδή σήμερα τα έχω στο λογαριασμό μου, αλλά μεθαύριο μετάνιωσα. Τα μπλοκάρεις υπέρ της Εθνικής, τα οποία δίνεις το statement μέσα με αυτό, είναι σαν συμβόλαιο αυτό, το δίνεις μέσα, και η Εθνική πρέπει να το υπογράψει, να το κάνει τα χρήματα, τα χρήματα. Ναι. Και να με φωνάξει απλά να πάρω τις υποδοχές. Το καταλαβαίνεις πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Δεν είναι ένα χαρτί για σας, δίνω ένα δις, δεν είναι ένα δις, είναι statement λογαριασμού. Εάν λοιπόν ο λογαριασμός μου είχε κάτι νεπτό, το οποίο δεν ήταν καλό ή οτιδήποτε, σήμερα θα βαράγανε όλες τις τηλεοράσεις του πλανήτη για να με ξεφυγήσουν τελείως. Ναι. Απέναντίας έχουν πιει το αμύλιτο νερό, έχουν καταπιεί ένα μαγκάνι κάρπουνα και δεν μιλάνε καθόλου. Γιατί ρε παιδιά, γιατί αν εγώ αγόραζα το 10% των μετοχών της Εθνικής, είχα το δικαίωμα βάσει του νόμου και του καταστατικού της Εθνικής να έρθω κατευθείαν και να κάνω έλεγχο με ειδική επιτροπή από όποιο μέρος του πλανήτη θέλω για τις μετοχές της Ανατολής. Βλέπεις τώρα. Να σου πω, παιδιά, κοιτάτε, είμαι μεγαλομέτωχος, ναι, ωραία. Οι τεχνικές μου επιτροπές είναι αυτές. Έχω 4 γραφεία στην Αμερική και 2 στην Ευρώπη. Μπαίνουν μέσα να ελέγξουμε τι έχει γίνει. Είμαι μέτοχος πια, έτσι, στο μαγαζί μου. Ναι. Πρόσεξε, έχω το 1 δέκατο. Έχω το 10%. Ωραία. Εάν δεχόσατε αυτή την προσφορά, θα μπορούσα αυτόματα να κάνω έλεγχο σε όλα τα αρχεία της Εθνικής. Είχα πρόσβαση. Μα άμα περάσω εκεί μέσα, λοιπόν, είναι σαν να περνάει ο τάβος στο γυαλοπωλείο. Γιατί με φοβάστε, ρε παιδιά, αφού το έχετε κάνει καλά, παιδιά, με στους νόμους είστε. Να πάρτε και να δεις 200 να μπω εκεί μέσα, να δεις πόσο ωραία γίνεται. Να ελέγξουμε, να δούμε τι γίνεται στο μαγαζί μας. Να πάει καλά, αφού δεν πήγαινε καλά τόσο καιρό. Το κάνουμε εμείς να πάει καλά. Και λέω από κάτω στο εγγραφό μου. Και ό,τι άλλο ποσοστό πουλήστε, το θέλω όλο. Και πάγωσε. Έχει ήδη δημοσιευτεί να σας τον βγάλω πάλι και να κάνετε ένα ωραίο. Και να τους σκίστε. Και να τους πάρετε τηλέφωνα. Γιατί ρε, δεν δεχτήκατε ρε, του να δεις 200. Γιατί δεν θέλατε το μισθό του ανθρώπου, ρε, να πούμε, από την εκκλησία. Ναι. Γιατί ρε ζώα, δεν βάλετε στο επόμενο. Άντε, δεσμευτείτε τώρα, θα πείτε το επόμενο τη ώρα. Για πουλά μου το επόμενο 10%. Το λιώνει το 13. Για πουλά μου το επόμενο, να σα πάσω το κεφάλι. Θα πάμε να δώσουμε και άλλου μισθού, να βοηθήσουμε την Εθνική Τράπεζα, η οποία Εθνική Τράπεζα. Είναι γελίο. Μα πω, γόρι, με αυτό που σου λέω, το αποδεικνύω. Άρα λοιπόν ο συνέλληνας, αν διώκει την εικόνα και τον βοηθήσουν οι συνέλληνες δημοσιογράφοι να δει και να αποτυπωθεί μια πραγματική εικόνα του τι γίγνεσαι, πώς γίνεται και πόσο τεχνολογικά δουλεύει, θα αποκαλυφθεί στα μάτια του όλη η αλήθεια. Πώς το κάνουν, γιατί το κάνουν, πώς τα κάνουν. Εσείς όμως, κύριε Σόρα, εσείς θα βρίσκατε όμως τα μαύρα χρήματα που πηγαίνανε στα κόμματα, τα μαύρα χρήματα που πηγαίνανε στους πολιτικούς και δεν φαίνονται πουθενά και τα πληρώνει ο Κοσμάκης με τους τόκους και οτιδήποτε άλλο κατά σχέση και όλα αυτά που γίνονται από την Εθνική Τράπεζα, δεν είναι. Αυτό, αγαπητέ μου, είναι κερασάκι. Η πραγματική τούρτα και το κυρίως πιάτο δεν είναι αυτό. Ποιο είναι? Είναι ότι όλα αυτά τα μοιάσματα τα παγκόσμια σου αγιώνουν όλα τα ταμεία.
Δηλαδή, καταρχάς, άποψή μου, αν το θέλεις, και θα το αποδείξω αν μου δοθεί ευκαιρία. Γι' αυτό εγώ ζήτησα ένα πράγμα. Οπότε, κοίταξε πώς θα σε περπατήσω τώρα. Άρα λοιπόν για την Ανατολή, ως ώρα δεν είναι απαταιώνας τελικά. Ήτανε μωρέ, αλλά τώρα δεν έγινε. Γίνεται να ήμουν και μετά να μην είμαι. Α, δεν καταλάβατε καλά. Δεν πειράζει. Τώρα ως ώρα για την Ανατολή είναι οκ okay το παιδί, αλλά επειδή δεν τα παίρνατε, βέβαια μπορούσα να κάνω κι άλλες κινήσεις, έφερα τα 600. Μα τα 600 δεν είναι δικιά μου επιταγή, βρε φίλε μου. Εγώ δεν έβγαλα μια προσωπική επιταγή ως ώρα να τη δώσω στην κυβέρνηση. Έπειτα λοιπόν, όταν μαθαίνουμε ότι η Ελλάδα πτωχεύει, πρόσεξε, η Ελλάδα θα πτώχευε. Ναι. Είχαν στήσει όλο το παιχνίδι ένα χρόνο πριν, θα πτωχεύσει η Ελλάδα, πτωχεύει η Ελλάδα, αύριο οι τράπεζες δεν θα έχουν λεφτά, μεθαύριο δεν θα έχουν, δεν θα έχουμε να αγοράσουμε πετρέλαιο. Γιατί ρε κερατάδες, πετρέλαιο μας δεν σας έδωσε κανείς με πίστοση. Αφού τελικά ο πολίτης με τριτό πληρώνει μπροστά για να βάλει πετρέλαιο. Άρα γιατί να μην έχει να πληρώσει το πετρέλαιο του. Γιατί. Ναι. Χρωστάει η Ελλάδα, πού, οι ιδιώτες είναι όλοι να φέρουν πετρέλαιο, το πουλάνε στον κόσμο. Μάζε μου τα λεφτά, ξαναγοράζουν. Γιατί βρε σκουπίδια, garbage όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι λέγατε ότι θα έχει λεφτά η Ελλάδα να αγοράσει πετρέλαιο. Γιατί μας πιστώσατε ποτέ το πετρέλαιο. Όποιος πάει να πάρει πετρέλαιο, να πούμε, είτε, το πήρανε μπροστά ο άνθρωπάκος. Και η Ελλάδα. Πώς να μην έχει λεφτά λοιπόν ο έμπορος να φέρει πετρέλαιο. Ο έμπορας, όχι η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν αγοράζει πετρέλαιο, γιατί οι έμποροι αγοράζουν πετρέλαιο. Ναι, και λέγανε τα σχολεία δεν έχουν πετρέλαιο, λέει, και τα σχολεία πρέπει να πληρώνουν με φόρο τα πετρέλαια. Τα κρατικά σχολεία. Πάντε ζώα, τέλος πάντων. Απ' τη μία, κύριε Σόρα, απ' τη μία τώρα για το πετρέλαιο που λέτε, το βάζουμε μία παρένθεση μικρή. Πώς είναι δυνατόν να μην κατεβάζει το φόρο του πετρελαίου και να δίνει επιδόματα από πάνω. Δηλαδή, κατέβασε ρε άνθρωπε την τιμή του πετρελαίου και δώσ' το. Για ποιο λόγο δηλαδή, φανταστείτε τώρα τι κομπίνα παίζετε, ότι δεν σου μειώνω το φόρο, το πετρέλαιο το έχω ακριβά, αλλά πάρε και ένα επίδομα και να έχεις ένα αυτοκίνητο μέχρι 3.000 κυβικά και να πάρει και το επίδομα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, θα σου αναλύσω κάτι. Ναι. Κοίτα τι θα σου αναλύσω και κοίτα πώς θα σε τοποθετήσω. Και όταν θα σε το τοποθετήσω εκεί, θα καταλάβεις γιατί ζήτησε αλογιστικό έλεγχο. Κοίταξε να δεις. Σου είπα από την αρχή, καταρχάς θέλω να καταλάβουν όλοι ότι εμείς δεν είμαστε τυχαία παιδιά. Ναι. Δηλαδή εγώ. Δεν υπάρχει τύχη, είπα δεν πιστεύω στην τύχη, γιατί θα κουτουλάγανε οι πλανήτες. Mm-hmm. Όχι μόνο έχουμε επίγνωση των πραγμάτων, αλλά έχουμε της πραγματικής ιστορίας, των πραγματικών στοιχείων και αποδείξεων. Αλλιώς δεν θα μιλάγαμε. Και δεν θα εξηκώναμε το κεφάλι μας για να κουμπίσουμε και να σκόψουμε ένα σύστημα και να το πούμε κάνε πέρα ρε. Εδώ λοιπόν είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Τα στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά και η απάτη είναι τόσο τεράστια, γι' αυτό και κρατάνε τόσο καλά τις θερμοπύλες για να μην πέσουν. Γιατί αν πέσουν αυτές οι θερμοπύλες που θέλω να γκρεμίσω εγώ, θα πέσει ο πλανήτης. Άκουσα με καλά. Θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα. Το κράτος μας μαζεύει. Ο κύριος Παπανδρέου, αν θυμάσαι, ο κύριος, σε εισαγωγικά. Για την πτώχευση μιλάμε τώρα. Άσε την πτώχευση. Καλά, η πτώχευση πτωχεύει η χώρα, τι θα κάνουμε. Ναι. Εγώ προλαβαίνω, ξέρουμε οι πληροφορίες που έχουμε ότι ετοιμάζω τον Οκτώβριο πτώχευση. Έχω ετοιμάσει όλα τα χαρτιά και τις διαδικασίες με τράπεζες και με custodial account, γιατί έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία τραπεζική για να καταθέσω τα ομόλογα. Mm-hmm. Και τα καταθέτω στον Καναδά σε custodial account στη Montreal Bank. Οπότε έρχομαι στην Ελλάδα και το ανακοινώνω. Οπότε, εφόσον κάνω όλη τη διαδικασία που πρέπει να κάνει σε ένα κράτος, γιατί είναι κράτος στη μέση, δεν είναι ένας άλλος συνέλληνας που του χρωστάω ή που έχουμε θέμα. Ναι. Οπότε, σαν κρατικό μηχανισμό, ετοιμάζεται ένας φάκελος με 100 σελίδες με όλα τα authentication, γιατί έπρεπε να περιμένουμε και τα authentication. Τι σημαίνει αυτό, για να καταλάβετε δηλαδή πόσο κλειδωμένα είναι τα πράγματα. Και ο συνέλληνας πρέπει να καταλάβει, όταν του λέω ο λογαριασμός είναι δικό σου. Και πρέπει να υπογράψεις να τα πάρεις, ότι τα θέλεις, είναι πολύ συγκεκριμένο και υπάρχει μια διαδικασία από πίσω η οποία είναι αδιαφυσβήτητη. Παράδειγμα, είναι αδύνατον ένα κρατικό ομόλογο, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κράτος. Καταρχάς, μιλάμε για πλανητικό κράτος. Έτσι, πλανητάρχης είναι ο Αμερικάνος, δεν είναι ούτε ο Έλληνας ούτε ο Ιταλός. Σωστά. Ναι, σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια κυρίαρχη χώρα, ή επικυρίαρχη θα το έλεγα. Άρα, όταν έχω το ομόλογο μια τέτοια χώρα, ακολουθώ τον νόμο τη χώρα. Ο νόμο Αμερική, όσον αφορά το ομόλογο, ό,τι θέλει αυτό, α είναι, είναι συγκεκριμένο, ο οποίο πρέπει να εκτελεστεί. Εάν εγώ θέλω να δώσω το ομόλογο σε μια χώρα, θα πρέπει να ενημερώσω το Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να ενημερώσω το Υπουργείο Εξωτερικών τη Αμερική, μιλάμε πάντα έτσι. Ναι. Πρέπει να ενημερώσω τον Πρόεδρο και πρέπει να ενημερώσω και το Υπουργείο Μεταφορών.
Αυτοί οι τρεις, οι τέσσερις, τους ενημερώνω ότι θα δώσω το ομόλογο στην Ελλάδα και θα το βάλω σε αυτό το λογαριασμό γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το σκοπό. Πρόσεξε τώρα. Η Αμερική έχει δικαίωμα, ή τα υπουργεία αυτά έχουν δικαίωμα μέσα σε 5 μέρες να απαντήσουν με ένσταση, όχι μέσα, να απαντήσουν ότι δεν θέλουν να δώσουν αυτό το ομόλογο στην Ελλάδα και να το αιτιολογήσουν. Σωστά. Ναι. Αυτός είναι ο νόμος. Όλα αυτά τα έγγραφα φύγανε από ένα πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο που έχει 7.000 δικηγόρους και είναι πανάκριβο. Και φυσικά έχει ενημερωθεί και η τράπεζα και ο Κοστούντιελ. Μιλάμε για μια διαδικασία πριν έρθω στην Ελλάδα τώρα. Πώς ξέρετε, σου λέω. Ναι. Άρα λοιπόν, εάν είχε ένσταση η Αμερική να δώσω το ομόλογο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, και το ίδιο έχει γίνει για την Κύπρο. Δηλαδή, φαντάσου μια χώρα την Κορέα ή μια χώρα το Βιετνάμ ή μια χώρα άλλη, μπορεί η Αμερική να βάλει βέτο και να πει: δεν τα δίνει εκεί. Έχει δικαίωμα γιατί είναι δικά τη, βάσει νόμου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έπρεπε να περάσουν 5 μέρες. Εάν δεν απαντήσει, είναι ένα confirmation ανάποδο. Δηλαδή, αν δεν σου απαντήσει και δεν σου δώσει ότι έχει πρόβλημα κανένα, αυτό κατοχυρώνει το δικαίωμα να προχωρήσεις. Εντός 30 ημερών έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση για επίγουσους λόγους και ανάγκης και να σου ζητήσει εγγράφος, πάντα μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι. Μόνο εγγράφος, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα τα ομόλογα και το όνομά μου μαζί με το βαρύ πυροξούσιο που έχω είναι στο government screen. Δηλαδή είναι στο government screen, δεν είναι έλα γεια σας έχουμε ένα ομόλογο. Δηλαδή μην τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα, είναι πολύ πιο βαριά, έχουν πολύ πιο μεγάλους κινδύνους. Και για να έρθει να κοντράρουμε ένα ολόκληρο σύστημα και να κρατάμε όπως πρέπει τα πράγματα και να στεκόμαστε σε μια γραμμή είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύτε με, είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Γι' αυτό και λέω καμιά φορά, σεβασμό ρε συνέλληνα που κάποιοι δουλεύουν για σένα. Έτσι. Σεβασμό ρε παιδιά, γιατί αυτά τα τσίρκα που κάνουμε δεν γίνονται, είναι πρώτη φορά που γίνονται αυτά στον πλανήτη. Γι' αυτό θέλει σεβασμό σε ό,τι κάνουμε και αυτό που απολαμβάνει κάποιος, ας μην το καταλαβαίνει τώρα τι είναι, έχουν γίνει πολλά πράγματα και αλλαγές πάνω σε κάποιες διαδικασίες που από κάποιους δουλεύονται, από πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή προχθές έμαθα, μια εκπομπή έκανε μια κοπέλα στην Κοζάνη Βασιλείου, ναι, στο West TV. Ναι. Γιατί μας έκανε εμάς μια εκπομπή η κοπέλα, ελληνικότατη. Ήταν τέλεια η κοπελίτσα, τέλος τώρα, πάνε και 40. Η οποία τη διώξανε, σήμερα δημοσιεύεται ότι τη διώξανε. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που κάθαν τις δουλειές τους, τον ύπνο τους, τη ζωή τους. Και εσύ ρε συνέλληνα, να πούμε, που κάθεσαι και λες απλόχερα την αηδία σου ή το φτωχό σενάριό σου ή το πρώτο σενάριό σου, έδειξε λίγο σεβασμό ρε για τους νεκρούς. Mm-hmm. Δεν γίνεται κάποιοι το 21 να έχουν πεθάνει, αλλά τελικά οι ζώντες να λένε σκατά στην ψυχή τους. Όχι ρε πουστιλά, πρέπει να είστε, πρέπει να μαζέψετε λίγο τον άλλο σας. Πρέπει να κατανοήσετε τι γίνεται. Ήρεμα να μην φάμε κανένα πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό. Ήρεμα να μην φάμε κανένα πρόστιμο. Λοιπόν, δηλαδή καλά τα λέτε. Αγαπητέ, μ' αρέσει ο Έλληνας όταν μιλάει έτσι. Ναι. Μα υπάρχει τώρα, μα ξέρεις τι είναι τώρα, να έχει χάσει λέει, τη δουλειά της, να έχει παιδιά να δέσει να κάνει και ο κάθε συνέλληνας είτε στον καναπέ είτε στο καφενείο να λέει απλόχερα τη δρομολογία του. Για ποιο λόγο να το κάνει, είναι το προβλητικό σενάριό του. Δεν το ήξερα. Εντάξει, αυτό. Είναι λίγο ξύμωρο. Αυτό δεν το ήξερα, κύριε Σόρα, για το λόγο ότι για την Κοζάνη, επειδή είναι φίλη μου ιδιοκτήτρια, θα το ρωτήσω για ποιο λόγο έφυγε η κοπέλα. Δεν μπορεί να. Μα σήμερα ανακοινώνεται ότι διώξαν την κοπέλα γιατί έπαιξε το ζέρα με τον Αμπράκη. Γιατί ρε παιδιά, τι είμαστε δηλαδή. Τι είπαμε, είπαμε κάτι επιγύψιμο. Όχι ρε παιδιά. Τέλος πάντων, γι' αυτό θέλω να πω. Καλά, εγώ δεν το βάζω γιατί η κοπέλα έπρεπε να γίνει. Και αυτό αν το θέλετε, έχω πει ότι οι προδότες δημιουργούν τα παλικάρια. Όσο πιο πολλοί προδότες υπάρχουν, τόσο πιο καλά παλικάρια και μεγάλα βλέπεις. Αν δεν υπήρχαν προδότες, δεν θα είχαν παλικάρια. Mm-hmm. Anyway. Καλά. Άρα λοιπόν, αγαπητέ. Εγώ την κάνω την εκπομπή, θα διώξω τον εαυτό μου εγώ. Καταλάβατε. Θα διώξω τον εαυτό μου εγώ δηλαδή στο τέλος. Εντάξει. Όχι, όχι. Προχωράμε γιατί όπως το υποσχέθηκα θα ξετυλίξουμε το κουβάρι. Να πάμε λίγο, συνεχίστε λίγο για αυτό που λέγατε για τα χαρτιά λοιπόν, την Αμερική. Άρα, αγαπητέ μου, τώρα καταλάβατε ότι είναι τόσο αν το θέλετε. Είναι τέτοια η διαδικασία που δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτή. Δεν μπορείς να κάνεις απάτη. Σε κοιτάνε πάρα πολύ μεγάλες υπηρεσίες. Σε κοιτάνε πάρα πολύ μεγάλες χώρες. Μιλάς σε χώρα, σε κράτη δομημένα. Είναι επικίνδυνα κράτη. Δηλαδή δεν είναι η Μοζαμβίκη. Δεν είναι η Νικαράγουα. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι η Ελλάδα. Είναι το σταυροδρόμι. Mm-hmm. Όλοι οι δαίμονες, όλοι οι διάολοι έχουν μαζευτεί εκεί. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Και θέλουν όλοι να αυξήσουν τη χώρα. Με αποτέλεσμα γίνανε όλα αυτά που πρέπει. Έρχεται λοιπόν και λέμε, κύριε, ναι, για πτωχεύετε την Ελλάδα τώρα.
Εμείς είχαμε πολύ καλές πληροφορίες με κάποια ομόλογα, δεν θα πω τη λέξη ψεύτικα, αλλά θα πω ιδεχθές. Δηλαδή ομόλογο το οποίο είναι 40 δισεκατομμύρια να έχει αγοραστεί πάρα πολύ φτηνά, γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, και να έρχεται αυτό να μην πτωχεύσει τη χώρα. Η πτώχευση, αγαπητέ φίλε, μιας χώρας είναι απλή, σαν τη δικιά σου, για παράδειγμα. Ναι. Ζητάει κάποιος δανειστής αγορές, σε παρένθεση, που δεν μας λένε και το όνομά του, και ναι, σου λέει, οκ, πλήρωσε μου το ομόλογο. Η Ελλάδα δεν έχει χρήματα. Αφού η Ελλάδα δεν έχει χρήματα, αμέσως κάνει αίτηση πτώχευσης στην Ελλάδα και στην Κεντρική Τράπεζα. Η Ελλάδα, αφού δεν έχει χρήματα, δέχεται την πτώχευση. Έτσι λοιπόν, απλόκυρα θα δεχόταν μια πτώχευση, θα έμπαινε σε ελεγχόμενη πτώχευση, θα έρχονταν σε εισαγωγικά Ευρωπαίοι με έψιλον, ναι, και θα λέγανε να σας σώσουμε, να μας σώσουν οι Ευρωπαίοι. Τι Ευρωπαίοι, εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Η Ευρώπη άλλωστε είναι κόρη του Δία. Δεν είναι κόρη του Γερμανού. Λοιπόν, ναι, καλό. Καλό, ναι, ναι, ναι. Ευρωπαίος με έψιλον. Δεν είναι του Γιαχβέ, δεν είναι του Αλλάχ, δεν είναι του Δία, είναι η κόρη, να πούμε. Ναι. Και σας κάλεσε ο Δία στο σπίτι της κόρης του και εσείς ήρθατε με τα όπλα. Θα τιμωρηθείτε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει. Το θα το καταλάβετε. Αλλά λοιπόν θα ερχόσανται οι Ευρωπαίοι να μας σώσουν, που οι Ευρωπαίοι τώρα γίνανε συνέτεροι στην Ελλάδα, ξέρεις πώς. Θα σας πω και αυτό. Μας δίνανε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τα κρατικά μας προγράμματα. Μάλιστα. Πρόγραμμα έργο. Ήταν ένα έργο που έκανε να δεις. Οι πολιτικοί μας και οι άνθρωποι, οι αξιωματούχοι του δημοσίου μαζί με τους αξιωματούχους Ευρωπαίους το βάζανε 6. Mm. Αφού το έργο κάνει ένα, αυτοί το βάζανε 6. Το 50% λέει μας το δίνουν οι Ευρωπαίοι. Μπουρμπούτσα, δηλαδή, μας δίναν τίποτα. Απλά γινόσανε συνέδεροι τζάμπα. Από το 50, καταλαβαίνετε, δηλαδή από τα 3 δισεκατομμύρια, τα 3-6 δις ένα έργο, το έργο στοιχίζει ένα δις, τα 3 γινόσανε συνέτεροι, δεν τα δίνανε ποτέ, και από τα υπόλοιπα 3, το ένα το παίρνανε οι Ευρωπαίοι, το ένα το παίρνανε οι Έλληνες, το έργο έκανε ένα και γινόμασταν όλοι συνέτεροι, και το μάρμαρο, το πληρώνει, ποιος το πληρώνει το μάρμαρο, ο πολίτης. Άρα λοιπόν είμαστε συνέτεροι εμείς με τους Ευρωπαίους, χωρίς να δώσουν φράγκο αυτοί, χρωστάμε τόσα δισεκατομμύρια, να το δούμε και αυτό. Άμα μας δώσατε ρε παιδιά 550 δις, κάποιος τα πήρε εδώ στην Ελλάδα ρε παιδιά. Κάποιος τα πήρε. Ή εσείς μας τα δώσατε εκεί να πατιώνας εδώ οι δικοί μας και τα φάγανε, ή δεν μας τα δώσατε και οι δικοί μας δεν πήραν τίποτα, πήραν μόνο προμηθεία. Κάτι έχει γίνει πάντως. Γιατί δεν γίνεται να έχω τέτοια φορολογία και να μαζεύουν τόσα δισεκατομμύρια, αλλά τελικά να μου έχει δώσει 550 εσύ, αλλά εγώ να μην έχω δρόμους, να μην έχω γραμμή, να έχω μια γούβα και ό,τι έργο είναι στην Ελλάδα δεν είναι ελληνικό, είναι γερμανικό. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει έργο γενικό, ποιο είναι αυτό, όλα ξένα είναι. Και η γέφυρα Λιβαντηρίου δεν είναι δικιά μου, η Αττική Οδό δεν είναι δικιά μου, η Εγνατία δεν είναι δικιά μου, η Θεσσαλονίκη Αθήνα δεν είναι δικό μου, τίποτα δεν είναι δικά μου, αεροδρόμια δεν έχω, αλλά χρωστά 550. Πότε μου τα δώσατε. Αν μου τα δώσατε να σας τα δώσω πίσω, έχω λεφτά να σας πληρώσω. Αποδείχτε μου ότι μου τα έχετε βάλει στη χώρα και να πιέσω τους όλους από πίσω από εδώ. Αν εδώ δεν έχουν πάρει όμως και τα έχετε πάρει εσείς, κάτι γίνεται, δεν πρέπει να το βρούμε, δεν πρέπει να το δούμε τι έχει γίνει. Σωστά. Δεν πρέπει. Σωστά. Βάλαμε λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια και προκαλέσαμε κάποιον να πτωχεύσει τη χώρα. Η χώρα μπορούσε να πτωχεύσει με τη διαδικασία, μάλλον δεν θα μπορούσε ποτέ να πτωχεύσει η χώρα, γιατί υπάρχει ένα λογαριασμό. Στο όνομα της Ελληνικής Δημοκρατίας, 600 δισεκατομμύρια. Εάν θα έρχονταν ένας, καταγωγής ό,τι θέλει ας είναι, και έλεγε παιδιά, έχω ένα 40 δισεκατομμύριο, θα του λέγαμε, α ναι, να πτωχεύσει τη χώρα, δεν μπορείς, έχει λογαριασμό η χώρα. Έλα εδώ να πληρωθείς από αυτά, έλα να σου αλλάξουν τα ομολογά σου, να κάνεις κάσκολα δεν αυτά, πάρ τα λεφτά σου από εδώ. Δώσε μας όμως τα GIS. Τι έδωσες που πήρε 40. Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Σιγά να μην τα δώσει. Για, αφού πήρε 40 ρε παιδί μου, ναι, τι πόσα έδωσες. Ακόμα όταν πας στην τράπεζα και αγοράσεις ένα ομόλογο. Ναι. Εσύ ο Έλληνας και αυτή η διαδικασία είναι παντού στον κόσμο. Δίνεις λοιπόν το 1 εκατομμύριο και σου δίνει ένα ομόλογο πλάστη τόκου. 1 εκατομμύριο είναι τον τόκο. Σωστά. Ναι, έχεις όμως απόδειξη ότι έδωσες 1 εκατομμύριο. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι, άμα είχε δώσει ένα χιλιάρικο και είχε 1 εκατομμύριο θα είχαμε θέμα όμως. Σαφώς, γι' αυτό λέω για τα 40 δις, 40 δις ομόλογο, γι' αυτό που πιέζουν και οι Γάλλοι τώρα να πληρωθούν στην ημερομηνία τους, εγώ είμαι σίγουρος αυτά που ακούω τώρα και από εσάς και από τις έρευνες που κάναμε, ότι είναι αυτό που λέτε, το 1 εκατομμύριο μπορεί να πληρώνει ένα χιλιάρικο και το παίρνει και φαίνεται το 1 εκατομμύριο. Έτσι. Ναι, αλλά μόλις του τσακώσεις τώρα που λέει η Ευρώπη μας δανείζει με 2% και με 1% και τσακώσεις το GIS, πώς θα πλήρωσες παιδί μου, δηλαδή κοίταξε. Πρόσεξε, υπάρχει ένα θέμα λογιστικό τώρα. Άκου να δεις τι γίνεται. Εάν τώρα 40 δις ομόλογο έχουν μπει 38 στη χώρα ή 39, ναι, θα προκύπτει αυτό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ούτε ήρθανε, πώς ήρθανε, με τι σου ήρθε, τα πάντα. Σωστά. Ναι.
σωστά ο άνθρωπος. Αν μας έδωσε το 38, πρέπει να του δώσουμε το 40. Μάλιστα. Πού πήγαν τα 38 τα δικά μας όμως. Για πες μου. Άκου, αδερφέ μου. Και κανείς δεν μπορεί να τα ελέγξει. Κανείς δεν μπορεί να τα ελέγξει. Όχι, γιατί η τράπεζα δεν ελέγχεται έτσι. Βάσει του νόμου και του άρθρου 48. Η εθνική δεν ελέγχεται. Η τράπεζα τράπεζα δεν ελέγχεται. Τα κόμματα βάσει του άρθρου 20 δεν ελέγχονται. Το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι. Το ξέρω. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν δεν ελέγχεται κανένας. Και όλοι λοιπόν κάνουν πλάκα με μένα. Και μου λένε ότι χρωστάω, ότι κουστάρει ο καθένα. Ωραία. Εγώ πρέπει να βάλω ένα στόπ εδώ πέρα. Εδώ κύριε Σόρα, χρηματοδοτήθηκε κόμμα το οποίο πήρε 5% στις εκλογές και χρηματοδοτήθηκε για 48%. Τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν πάρει δάνεια με εγγύηση του κράτους για τα επόμενα 15 χρόνια και δεν ξέρουμε εάν αυτό το κόμμα θα υπάρξει αύριο. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Τώρα. Από ποια λεφτά δώσαν όμως, άκου να σου πω και ένα άλλο μυστικό. Οι τράπεζες δεν έχουν χρήματα, λέτε. Οι τράπεζες είναι παραπληγικά ιδρύματα. Ναι. Θα πρέπει βάσει του νόμου, άκουσε τη λέξη παραπληγικά, παραπληγικά ιδρύματα. Ναι. Και διοικούνται πάντα, πάντα οι προέδροι των τραπεζών πρέπει να είναι CIA. Γιατί να είναι CIA, ξέρεις. Γιατί. Η CIA όλοι έχετε μπερδεύσει τις έννοιες. Η CIA δεν είναι αμερικάνικη μυστική υπηρεσία. Όλοι οι τραπεζίτες στον κόσμο είναι CIA. Γιατί. Δεν θα έλεγα τη λέξη παράνομο. Η CIA είναι η υπηρεσία των ανθρώπων. Την πληρώνουμε εμείς 40 χώρες που είμαστε στο παγκόσμιο καταπίστευμα. Αυτή είναι μια ιδιωτική εταιρεία, Security, που όταν φτιάχτηκε η προηγούμενη νέα τάξη πραγμάτων μετά την Brandon Woods, φτιάξαμε μια υπηρεσία τέτοια, αλλά προσέχουν πού θα πηγαίνουν τα λεφτά του πολίτη, του ανθρώπου, γιατί μιλάμε για παγκόσμια ταμεία της ανθρώπινας. Πρόσεξε τους λέω τώρα, πάμε αλλού τώρα. Και αυτή η υπηρεσία θα προσέχει, μήπως κάποιος δυνάστης, μονάρχης, βασιλιάς, πρωθυπουργός, φάει τα χρήματα των ανθρώπων. Γι' αυτό και είναι η CIA στην Ελλάδα, είναι από τότε που δημιουργήθηκε το καταπίστευμα. Δεν είναι γιατί μας προσέχουν οι Αμερικάνοι. Ή να κοιτάξουμε, μην κοιτάξουμε τρόπο η υπηρεσία αυτή την έχουν βάλει και την έχουν πάρει κάποια δόγματα στα χέρια τους. Με αποτέλεσμα τώρα χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία των ανθρώπων που πληρώνεται. Να σου πω κάτι. Πού πληρώνεται η CIA, από το Αμερικάνικο Δημόσιο. Καλά, κάντε πλάκα. Υπάρχει μισθολόγιο. Από πού βρίσκει λεφτά και χρηματοδοτείται. Από το παγκόσμιο καταπίστευμα. Αυτή δηλαδή δεν χρεώνεται η υπηρεσία τα έξοδά της σε χώρα, ούτε στην Αμερική, ούτε στη Γερμανία. Την πληρώνει το καταπίστευμα. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι μαζί. Και αυτή την υπηρεσία τώρα που θα πρέπει να με προσέχει εμένα και να κοιτάει όλους αυτούς τους τοκογλύφους δολοφόνους να τους κλείνει φυλακή, να είναι μαζί τους και να διοικούν μια τέτοια υπηρεσία η οποία είναι των ανθρώπων και τη βάζουν να δημιουργεί πραξικοπήματα, ίντριγκες, τρομοκρατίες. Είναι πληρωμένοι από σένα με δικά σου λεφτά, άντε να μην πω. Ναι. Με δικά σου λεφτά σου κάνουν αυτό το κακό που σου κάνουν. Πώς λοιπόν να νομίζετε ότι αυτή η υπηρεσία πληρώνεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Τίποτα. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πληρώνεται από τα κράτη. Ήταν εφτωχευμένο το Δουνουτού και το. Όχι από τα κράτη. Από το παγκόσμιο καταπίστευμα. Γιατί. Έτσι. Το ΔΕΤΑΝΙΤΑ γεννήθηκε για να δίνει και να προσφέρει βοήθεια. Είναι δικό μας παιδί μου το ΔΕΤΑΝΙΤΑ. Το IMF είναι ένας οργανισμός παράνομο. Έρχεται στη χώρα μου παρά. Γι' αυτό ήταν παράνομο εδώ στη χώρα μου. Τώρα έπρεπε το ΔΕΤΑΝΙΤΑ να φέρνει τα δικά μου τα λεφτά του καταπιστεύματος, είναι σαν αυτά που δίνω στους Δήμους, και να έρχεται στη χώρα και να δίνει στη χώρα χρήματα. Και όχι να σου λέει πόσους θα διώξεις τα κάνεις. Είναι μέχρι εκεί. Να βοηθάει τη χώρα και να δίνει χρήματα της χώρας. Όχι άλλης χώρας. Της χώρας. Γιατί η Ελλάδα έχει δικά της χρήματα στο παγκόσμιο καταπίστευμα και στα παγκόσμια ανθρώπινα ταμεία. Και όχι λοιπόν έρχεται αυτό το ληστρικό, το δολοφονικά, που το έχουν φτιάξει και να μου διαλύει τη χώρα και να με βάζει τρία μνημόνια και να μπορώ από ό,τι βλακία θέλω γιατί τα παιδιά είναι στους αποστάτες. Είναι δικό σου αυτό το ταμείο. Έπρεπε σήμερα που έχεις ανάγκη να είναι το ταμείο εδώ και να σου δίνει και να φτιάχνει ανθρώπινους πόρους και να φτιάχνει πράγματα που θα τα απολαμβάνει ο πολίτης. Να μείνουμε. Κύριε Σόρα, να μείνουμε σας παρακαλώ λίγο στο Δουνουτού. Έχω μία πρόταση. Ένα μικρό διάλειμμα σας παρακαλώ και θα είμαστε σε πολύ λίγα λεπτά μαζί. Μείνετε στη γραμμή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόρα, εδώ είμαστε και πάλι να συνεχίσουμε για το Δουνουτού. Το Δουνουτού λοιπόν έχουμε και κάποιους οικονομολόγους, ξέρετε, οι οποίοι ήταν στην Αθήνα ή ήρθαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι συνεργάτης μου ο κύριος Αδαλής, ο Γιώργος, και είχαμε βγάλει ότι το Δουνουτού ήταν καταχρεωμένο, πήγαινε για κλείσιμο και τελικά καλά που βρέθηκε η Ελλάδα
να δώσει χρήματα στον Δουνουτού να τα παίρνουν από την Ελλάδα για να ορθοποδήσουν αυτοί. Είναι έτσι ή δεν είναι? Αγαπητέ, είναι χειρότερο τα πράγματα. Χειρότερο. Θα πρέπει να εξηγήσουμε από πού είναι αυτοί οι φόροι των χρημάτων και από πού μπορεί να δανείζει το Δέλτα Νητάφ. Ναι. Το Δέλτα Νητάφ είναι ένα παρακλάδι του αρχική BIS. Υπήρχε ένα ταμείο, ξέρετε, είναι λίγο, πρέπει να γίνει και με νοικοκυριό, ακόμα και το κλέψιμο. Γιατί αν και το κλέψιμο δεν γίνει με νοικοκυριό, ο κλέφτης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, μεγαλύτερο από τον ιδιοκτήτη. Uh-huh. Με αποτέλεσμα, όλο αυτό το παγκόσμιο ταμείο, το παγκόσμιο ταμείο πώς δημιουργήθηκε, πώς δημιουργούμε την οικονομία. Κάθε λοιπόν 40 κράτη και βάλαν ακριβώς όλο τους τον πλούτο. Η Ελλάδα δηλαδή έβαλε και μετρητά αλλά και πλούτο από καταπίστευμα. Ωστόσο, ακόμα και μια χώρα να μην βάλει μέσα, θα πρέπει μια χώρα να πληρώνει. Παράδειγμα, μπορεί μια χώρα να μην έχει βάλει χρήματα, να μην έχει πλούτο να βάλει στον παγκόσμιο, όπως και η Παγκόσμια Τράπεζα. Θέλω να καταλάβετε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα, τμήμα της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι της Ελλάδας. Η Παγκόσμια Τράπεζα δεν είναι του κυρίου Ροτσάλη που είναι σήμερα. Mm-hmm. Ή να υπονομεύεται, μου τη θέλετε, ή και τα συμβούλια τους. Είναι του πλανήτη, δηλαδή είναι όλων των χωρών. Και υπάρχουν εκπρόσωποι μέσα να διοικούν και πώς πρέπει να είναι είτε τα προγράμματα τα ανθρωπιστικά. Και το πώς θέλει βοήθεια. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι μηχανισμός και οργανισμός μη κερδοσκοπικός. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει κέρδη, είναι των ανθρώπων. Δηλαδή όσοι άλλες τράπεζες ιδιωτικές τις κάνουν, θέλουν. Mm-hmm. Το χειρότερο είναι ότι και οι τράπεζες στον πλανήτη δεν έχουν χρήματα. Παρά οι τράπεζες πώς λειτουργούν. Φτιάξαν λοιπόν νόμους μέσα στα κράτη, τα οποία τι κάνουμε. Η τράπεζα μπορεί μόνο με την αδειά της. Μετά, ό,τι δάνειο ζητάς από μια τράπεζα, δηλαδή παράδειγμα πας να πάρεις ένα σπίτι, η τράπεζα δεν έχει χρήματα να σου δώσει. Το παίρνει το σπίτι με ό,τι νόμους, με εγγυήσεις παρακάτω, δηλαδή αν το σπίτι κάνει 200, σου δίνει 160. Τα υπόλοιπα χρήματα γίνονται balance sheet στην τράπεζα. Mm-hmm. Και η τράπεζα το παίρνει και το πάει στην τράπεζα της Ελλάδος. Παίρνει χρήματα με 1% και σου δανείζει με 5, με 6, με 4, με 7 ή σε κλείνω όσο θέλει. Όμως, όταν πάει στην τράπεζα της Ελλάδος, αυτό το χρήμα είναι του φορολογούμενου. Δεν είναι της τράπεζας Ελλάδος, γιατί η τράπεζα της Ελλάδος κάνει απλά μια διαχείριση του κρατικού πλούτου. Άρα λοιπόν έρχεται ο φορολογούμενος να ανακυκλώσει τα δικά του λεφτά. Ουσιαστικά δηλαδή αυτός που παίρνει σπίτι δάνειο έχει πάρει τα δικά του λεφτά δάνειο και όχι της τράπεζας. Ναι. Η τράπεζα απλά είναι ένας παραπληγικός ηλίθιος υπάλληλος ο οποίος διαχειρίζεται τα λεφτά του εκάστοτε κράτους. Έτσι έχουν φτιάξει το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο σε όλες τις τράπεζες. Που κανονικά όπως δημιουργήσαμε τις τράπεζες απαγορεύεται. Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη. Πρόσεξε τι θα σου πω τώρα. Όταν δημιουργήσαμε τις τράπεζες στον πλανήτη, έπρεπε η τράπεζα να είναι ένα λογιστικό μαγάζι. Ο κύριος Γιώργος μας έδωσε 1 εκατομμύριο για κατάθεση. Έρχεται ο κύριος Σόρας και παίρνει 200.000. Θα πρέπει να αναφέρουμε στον κύριο Σόρα και στον κύριο Γιώργο ότι τα 200.000 από το εκατομμύριο τα δίνουμε στον κύριο Σόρα. Αυτό έπρεπε να γίνεται στις τράπεζες. Εάν αυτό γινόταν όπως χτίσαμε τις τράπεζες στον πλανήτη βάσει της Παγκόσμιας Συμφωνίας και του ΟΗΕ, προσέξτε τι λέω, σήμερα δεν θα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Άρα η τράπεζα δεν μπορεί να πηγαίνει στο πλευρά του φορολογούμενου στην τράπεζα της Ελλάδος. Οπότε σήμερα οι ευθύνοντες και οι αξιωματούχοι να συζητάνε ότι δώσαν 350 δις στις τράπεζες δάνεια. Με τι έχει έγκαια. Με τι. Ναι. Με κανένα. Και όταν μιλάμε για την ιδιωτική περιουσία, να πάει στο καλό, θα πάρει το σπίτι. Όταν μιλάμε όμως για τα υπόλοιπα χρήματα και για τα ανοίγματα που κάνουν οι τράπεζες στο εξωτερικό, θα χρηματοδοτήσω εγώ. Αν είναι έτσι και χρηματοδοτούνται οι ιδιωτικές εταιρείες, οι τράπεζες, γιατί το κράτος μου δεν χρηματοδότησε και τον ξυλουργό, και τον βαφέα, και τον αυτοκινητέμπορα και όλους. Γιατί και πρέπει να χρηματοδοτήσει ο ελληνικός λαός μια παραπληγικό μαγαζί, το οποίο δεν είναι και δικό μας. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τράπεζες δεν χρειάζονται χρήματα. Δηλαδή η Eurobank του κυρίου Λάτση, μόνο την εγγύησή της έβαλε. 12 δις δραχμές. Γεια σας. Μετά, ό,τι δάνεια έδινε, μετά τα κέρδη της. Γι' αυτό είχαν πάντα κέρδη. Μα να παίρνεις το χρήμα μου με 1% από την κεντρική μου τράπεζα. Και να μου το πουλάς 6-7 στον πολίτη, όπου τα λεφτά του φορολογούμενου που μαζεύει το κράτος χρηματοδοτεί τις τράπεζες. Άρα λοιπόν οι Έλληνες χρηματοδοτήσαν τις τράπεζες. Άρα οι τράπεζες είναι δικές μου. Άρα σήμερα γιατί οι τράπεζες θα έχουν δικές μου του Έλληνα, την αφήνουμε και τις ξεπουλάμε στο εξωτερικό. Κρατικοποιήστε τις τράπεζες όλες. Αφού είναι δικές μου. Σωστά. Ακούσατε τι είπα. Σωστά, βέβαια. Βέβαια, τα άκουσα πάρα πολύ σωστά. Αφού οι τράπεζες χρωστάνε του ελληνικού λαού, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος υποτίθεται, ας είναι ιδιωτική, γιατί κάνει το κουμάντο και τη διαχείριση και θα δούμε πόσο καλή διαχείριση κάνει με το τέλος. Γι' αυτό θα πούνε πάρα πολλοί άνθρωποι φυλακοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι λεφτό υπάρχει στην Ελλάδα και ό,τι χρωστάει ο Έλληνας ή το κράτος είναι ελληνικά λεφτά. Κρατικοποιήστε τις όλες. Ναι, γιατί μου φέρνει ρε παιδάκι μου το ροβτάζει από το εξωτερικό να μου φτιάξει το ταυκί σίγμα.
Και μου έτσι να πούμε με ένα χαρτί, είμαι 49, δεις ένα κολόχαρτο, γιατί εγώ δεν είχα καλά χαρτιά. Αυτό δεν έχει. Αυτό το βγάλαμε. Το βγάλαμε με τον κύριο Αδαλή και πάλι και λέει, όταν οι τράπεζες όλες μαζί στοιχίζουν 6 δις, για ποιο λόγο του δίνεις 14 και 34 δις να τον ενισχύσεις τα ταμεία και δεν τα παίρνεις να τα κρατικοποιήσεις, να τα κάνεις δικές σου τράπεζες. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έτσι. Δεν το κάνεις. Γιατί? Γιατί είσαι σε μια αποστολή να ασκήσεις τον ελληνισμό, να ασκήσεις την οικονομία μου. Όμως, τι γίνεται? Ακούστε λοιπόν. Όλα αυτά που λέμε είναι όλα αυτά που κάνανε. Για να αποκαλυφθεί λοιπόν όλο αυτό που κάνανε, δεν μπορώ να σε δικάσω, ρε παιδί μου, πρέπει να κλέψεις, πρόσεξε τι σου λέω. Δεν μπορώ να σου κάνω μήνυση ότι θα με κλέψεις. Πρέπει να με κλέψεις, να τελεστεί το αδίκημα και μετά να σε δικάσω, έτσι δεν είναι? Έτσι. Έτσι ακριβώς. Το έκανε, ρε φίλε, τώρα. Το έκανε, ωραία. Έρχομαι εγώ πέρα και σου λέω, αδερφέ, πώς θα θέλεις 600 και 700 να μου πεις και 800 πάει, θα τα πληρώσω. Γιατί θα τα ελέγξω. Σημαίνει, έρχομαι λοιπόν τώρα και λέω, κύριε, ελάτε εδώ. 600 δισεκατομμύρια, γιατί όταν είπα εγώ 600, το χρέος μας είναι 325. Τώρα το πήγανε 550 και τους είπα, όσα και να πείτε ρε ζώα, όσα και να πείτε, θα τα βάλω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ταμείο. Γιατί αν δεν είχατε 600 θα μπορούσα να ζητήσω ταμείο. Ε? Με τίποτα. Θα μπορούσα. Με τίποτα. Γιατί δεν ζητάς και εσύ, τώρα βάβρε και με παιδιά, κοιτάτε εδώ να κάνουμε ταμείο. Λέω τώρα, 600 πιστοποιημένα πάρτε τα. Έχει ενημερωθεί την ώρα που ξεκινάει από την πρεσβεία του Καναδά, η πρεσβεία του Καναδά στέλνει στην Κριστίν Λαγκάρτ, ήταν τότε στο IMF, η Κριστίν Λαγκάρτ, στον Μπάρο, στον Ντράγκη, στέλνει στον Πρωθυπουργό, στον Άριο Πάγο, έχει φάκελο, έχω τα πρωτόκολλα όλα. Κοιτάξτε, όταν σε ενημερώνω με 100 σελίδες όλα μου τα προϊόντα. Καταρχάς, μιλάμε για καινούργιο λογαριασμό. Ο λογαριασμός είναι sovereign, για όποιον ξέρει. Τι σημαίνει? Ανήκει και λογαριασμός στον Κοστούμινο, sovereign account. Sovereign account. Όταν μιλάμε για sovereign account, δεν μιλάμε για ένα private λογαριασμό. Ο λογαριασμός είναι 47 σελίδες. Έχει ένα τεράστιο εξοδολόγιο, αν το θέλετε. Είναι πανάκριβη λογαριασμή αυτή και είναι και τέτοια τα νούμερα δηλαδή, που και τα ποσοστά είναι τέτοια, που όπως και να έχει, είναι απαγορευτικά να τρέχεις σε τέτοιους λογαριασμούς. Δηλαδή, αν γίνει ποτέ ένα SWIFT 600 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε, γιατί το SWIFT είναι ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Θέλω να καταλάβετε τα έξοδα. Ένα αλλό είναι καλά αυτά. Ένα τέτοιο SWIFT των 600 δισεκατομμυρίων είναι ακριβές εικασίες. Με αποτέλεσμα, δεν γίνεται να τρέχουμε με τόσα έξοδα. Δεν γίνεται να τρέχουμε με τέτοιες στρατιές δικηγόρων, οικονομολόγων και από πίσω μας να είναι και δαίμονες. Και θα πρέπει ο Έλληνας, του λέμε, ενώσου συνέλληνα να δώσεις τη δύναμη στην πατρίδα σου που χρειάζεται, να δώσεις την όθηση. Και θα πρέπει να το κάνει χτες, όχι σήμερα. Χτες, αγαπητέ μου φίλε. Mm. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε σε ένα μονόδρομο, εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Με αποτέλεσμα είναι τέτοια τα έξοδά μας. Είναι τέτοιες οι ευθύνες, αν το θέλεις. Μπορείς να καταλάβεις ότι οι τραπεζίτες μας στον Καναδά, η κεφαλαγορά του Καναδά και οι μυστικές υπηρεσίες του Καναδά ήταν 8 ώρες ανάκριση. Είναι αυτά, όπως είναι αυτά. Καταλαβαίνεις γιατί ελέγχους έχουμε περάσει. Mm-hmm. Δεν μπορεί απλόχερα να έρχεται ένα εγκάθωτο καθηκάκι να λέει ότι θέλει. Θέλει λίγο σεβασμό. Και αν κάποιος δεν τον έχει, να του τον δώσουν οι συνέλληνες, αγαπητέ φίλε. Ναι, έτσι. Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε μπει και δεν μπορούμε να βγούμε. Άρα, όταν έρχομαστε και σου λέμε και φτιάνω ψήφισμα, δεν θα πάω, θα πάω και λίγο πιο κοντά. Η ελληνική πολιτεία με δίκασε. Δηλαδή, με πήγε στο δικαστήριο ο Γεωργιάδης ο Άδωνης. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Σας το λέω εντύμως, στο λόγο της τιμής μου. Δεν τον έχω συναντήσει, δεν του έχω χαιρετήσει και δεν του έχω ποτέ μιλήσει προσωπικά. Εγώ. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κάτι προσωπικό με μένα. Πήρε μια αποστολή από την κυβέρνηση, η αποστολή που έκανε, καλώς κακώς την έκανε, οπότε μετά εκτελέθηκε και η επιταγή του και έγινε υπουργός υγείας. Έτσι, έτσι. Και τι τον κάνει υπουργό υγείας, γιατί ήξερε τίποτα από νοσοκομείο? Ναι, αλλά εδώ όμως εσείς, άμα πάμε σε αυτή τη μήνυση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο νυν υπουργός, λοιπόν, εσείς αθωωθήκατε. Μα προσέξτε όμως τώρα. Και όχι μόνο αθωωθήκατε. Πήγα για ψευδές. Ακούστε, έχει σημασία. Ναι. Εγώ όμως, σε όλη τη διαδικασία που τρέχει, που έρχεται από το εξωτερικό προς τα μέσα και δηλώνω δεν πτωχεύεται την Ελλάδα και σας καταθέτω και πάμε, ενημερώνω όλη μου την κυβέρνηση, ενημερώνω όλους τη Βουλή, προσέξτε ότι πέρα, όλη η Βουλή, όλη η αρχηγή κομμάτων και όλοι οι βουλευτές είναι ενημερωμένοι επί των κινήσεων. Υπάρχουν τεράστια έξοδα, εξώδικο. Κοιτάξτε, εξώδικο στο Μαξίμου, το οποίο είναι 300 σελίδες, κοστίζει ένα χιλιάρικο. Ναι. Έτσι, γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ τι μηνύσεις, πάρτε μια μήνυση. Τι μηνύσεις έκανες? Η μήνυσή μου
όταν καταθέσαμε τη μήνυση, αλλά για να καταθέσω τη μήνυση έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, έπρεπε να τελειώσει όλη η διαδικασία των συνομιλιών και των χαρτιών. Ναι. Πάω λοιπόν, καταθέτω παντού, στέλνω παντού και όλες τις απαντήσεις. Σε όλη τη Βουλή, σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Γιατί βρε αρχηγοί κομμάτων και ρε βουλευτές, δεν κάνατε το αυτονόητο να μπείτε στη Βουλή και να κάνετε μια όμορφη επερώτηση. Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι, εδώ υπάρχει κάποιος με 600 δισεκατομμύρια. Έχει ένα φάκελο καταθέσει επίσημα ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και προχωράει κανονικά. Ωραία. Να τον καλέσουμε στη Βουλή να δούμε τι είναι. Είναι να δούμε τι είναι. Έχουμε υπηρεσίες. Η Βουλή είναι το ανώτατο όργανο του κράτους, έτσι δεν είναι? Δύο άτομα κάνανε επερωτήσεις. Δύο άτομα κάνανε επερωτήσεις. Ο ένας ο κύριος Νικολόπουλος και ο κύριος Βελόπουλος. Δύο άτομα. Οι επερωτήσεις εκείνες, όταν δεν θα έρθεις στο γραφείο να μιλήσεις μαζί μας για να σου δώσουμε κατάλληλα όπλα, θα κάνεις μια επερώτηση και δεν θα πάρεις ποτέ απάντηση. Κοίταξε, είναι συγκεκριμένο για τον σκεπτόμενο Έλληνα να καταλάβει ότι όταν θα κάνεις τη σωστή ερώτηση, θα πάρεις τη σωστή απάντηση. Δεν ρωτάς σωστά, δεν θα πάρεις σωστή απάντηση. Εκεί είναι ένα μεγάλο πραξικόπημα του λόγου που κάνουν οι βουλευτές και δύο δικηγόροι. Μάλιστα. Βλακίες ρωτάς. Βλακίες θα πάρεις απάντηση ή δεν θα πάρεις. Που σημαίνει, θα πρέπει να ρωτήσεις με το σωστό και να μπλοκάρεις την απάντηση του άλλου. Για δω μας λοιπόν, απαντά και αν δεν απαντήσεις να κάνεις μορφή. Γιατί δεν το κάνατε ρε παιδιά? Είχατε και άλλη δουλειά στη Βουλή να κάνετε από το να μορφωθείτε βλακίες? Γιατί δεν μπορείτε? Ναι όμως. Άλλοτε, είχατε και κανένα άλλο μέτρο? Τους ενημερώσατε κύριε Σώρα όλους. Τους αρχηγούς κανένας δεν είπε τίποτα. Όχι. Πώς εξηγείτε? Όχι. Ο Πάνος, μάλλον θα πω οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή, ναι, το φυροκολλήσαμε. Δεν το παραλαμβάνανε. Για ποιον λόγο? Εγώ γιατί δεν έκανα μήνυση. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί δεν είναι καν ελληνικοί, δεν είναι Έλληνες τίποτα. Μπορώ να πω τα παιδιά που ακολουθούν είναι συνέλληνες. Μισό λεπτό, ποιος δεν είναι? Εσείς δεν είστε Έλληνας? Εσείς δεν είστε Έλληνας? Αυτή δεν είναι, εγώ δεν είμαι. Α, λέω, γιατί δεν το παραλαμβάνω. Γιατί δεν το παραλαμβάνω? Γιατί είναι αμφέλινες, γι' αυτό. Γιατί είναι αμφέλινες, γιατί δεν είναι με την Ελλάδα? Γιατί δεν είναι με μένα? Γιατί δεν είναι με τη μάνα μου? Εδώ είναι βόμβα τώρα, έτσι. Εδώ είναι βόμβα. Ό,τι σας λέω, αγαπητέ μου, το φυροκολλήσαμε στους ανεξάρτητους Ελλήνους, ναι, και στη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή τώρα να μην το παραλαμβάνει όλα τα στοιχεία και να πάει στη Βουλή. Γιατί πρόσεξε, εγώ δεν δίνω τώρα εξώδικο. Είναι όλα τα στοιχεία. Πού μου απάντησε ο Υπουργός, πού μου απάντησε ο Μεϊμαράκης, ο Μεϊμαράκης μου απαντάει. Κύριε Σώρα, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, ευχαριστώ πολύ, δεν είμαι υπεύθυνος. Το δίνω στον Υπουργό Οικονομικών. Μου απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών. Ναι. Επίσημα, γι' αυτό σας λέω. Επίσημα ο φορέας απαντάει και δεν μπορεί να απαντάει βλακίες. Αν υπόγραφο, έγγραφο, εμένα μου βγάλει μια επιστολή δικιά μου. Δεν είναι υπογεγραμμένη, δεν την έστειλα εγώ. Μια στιγμή να πούμε και κάνει χαβαλέ. Ναι. Άρα λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομικών εδώ μου απαντάει. 10 μέρες πριν το μνημόνιο, 8 μέρες πριν το μνημόνιο, 10 μέρες πριν το μνημόνιο μου απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών. Ναι. Βεβαίως κύριε Σώρα, έχουμε παραλάβει το καγγελό σας. Και έχω βάλει τρεις μου υπηρεσίες, εντάξει το Υπουργείο έχει υπηρεσίες συγκεκριμένες που θα παραλάβει και τι θα γίνει, uh-huh, την υπηρεσία εξωτερικού χρέους, την υπηρεσία, το γενικό λογιστήριο του κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. Και το έχω στείλει ήδη για να κανονιστεί, για να παραλάβουν τα ομολογά, έτσι, δεν μπορεί να μην παραλάβει, τι θα μιλάει, δεν θέλω, ωραία, δω μου γράπτος ότι δεν τα θέλω, έχεις λύσει. Δω μου γράπτος ότι δεν είναι καλά, δω μου γράπτος κάτι, να αρχίσω αλλιώς. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς και πάγωσε. Τώρα μεταξύ μας θα σας πω λοιπόν κάτι. Θέλω να ξέρετε ότι στους μισούς αρέσουμε, στους μισούς δεν αρέσουν. Οι μισοί είναι δικοί μας, οι μισοί δεν είναι. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πληροφορία ότι είναι καταρχάς να ξέρετε ότι η Ελλάδα, τα υπουργεία μας είναι συνδεδεμένα με την Αμερική. Δηλαδή να ξέρετε ότι στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής, mm-hmm, η Ελλάδα έχει κλιμάκιο δικό της μόνιμα μέσα, για να καταλάβετε. Μόνιμα, μόνιμα. Κατάω. Δηλαδή έχει 8 άτομα στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής η Ελλάδα έχει μόνιμο γραφείο και όπως και άλλες χώρες, έτσι. Έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι μέσα με ένα τηλέφωνο ή με ένα email έχουν πλήρη ενημέρωση στο πρώτο δεκάλεπτο, να καταλάβετε. Uh-huh. Άρα ξέρουν ότι έχουν στα χέρια τους και δεν παίζουν τώρα μπάλα. Οι πληροφορίες μας είναι ότι έχουν έρθει στην κυβέρνησή μας πολύ καλά confirmation. Ναι, είναι ο Σώρας, ναι, είναι δικά του, ναι, είναι αληθινά, ναι, είναι δικά μας, ναι, θα τα πληρώσουμε. Από κάτω μια κόκκινη γραμμή. Μην ακουμπάτε πουθενά! Μισό λεπτάκι τώρα, εδώ δεν ξέρετε τι μου λέτε. Να πιάσουμε λίγο πιο πέρα. Μισό λεπτό, ναι, καταλαβαίνω. Εγώ τι μπορώ να καταλάβω? Δεν το παραλαμβάνει η Χρυσή Αυγή γιατί δημιουργήθηκε η Χρυσαυγιάδα. Τώρα έχουμε τη Χρυσαυγιάδα, Σύρια, ολόκληρο. Λοιπόν, δεν το παραλαμβάνει, άρα εγώ σαν Έλληνας τι βάζω πίσω από το μυαλό μου? Ότι αυτοί οι άνθρωποι
τους βάλανε εκεί για να διασπάσουν την Ελληνική Βουλή. Άρα δηλαδή είναι όργανα κάποιον. Ορίστε, να σας πω και κάτι, κοιτάξτε. Ορίστε, συγγνώμη, καταλάβατε τι λέω. Θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Εγώ θα κάνω κάποια άλλα ερωτήματα. Κοιτάξτε, όλη η κοινωνία και όλοι, αν το θέλετε, ο λαός, ψάχνει εμένα που είμαι, ποιος ήμουν, τι έκανα, τι έρανα. Right. Ό,τι είχατε, το μεγαλουργήσατε, το φτιάξατε, κατασκευάσατε. Άλλο λέει μου, τριαδόντια. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος μου λέει: εσύ άνοιξε το μάσο. Λέει μου τριαδόντια. Του λέω: καλή πλάκα. Ή, αν μου λείπουν, θα μου λείπουν τρεις τραπεζίτες που τους έφαγα. Τραπεζίτες οικονομικούς εννοώ. Ναι. Θέλω να πω ότι βγάζουν ό,τι παραπληροφορία υπάρχει. Προσέξτε όμως κάτι. Η Χρυσή Αυγή πρόεδρο έχει. Έχει, γραμματέα. Δεν έχει πρόεδρο. Λέει μου, σε ρώτησα κάτι άλλο τώρα. Σου λέω πρόεδρο έχει και μου λέει γραμματέα. Εγώ σου λέω πρόεδρο έχει. Και δεν μου απαντάς, μου λες και γραμματέα. Μπορεί να έχει υπερέτρια, μπορεί να έχει σφουγγαρίστρα. Όχι, όχι, όχι. Πρόεδρο, έχει. Ο κύριος Μιχαλολιάκος λέει ότι είναι γραμματέας του κόμματος. Πρόεδρο δεν δηλώνει. Δεν είναι γραμματέα, ρε φίλε μου, ο πρόεδρος που είναι. Ναι, το ξέρω, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ο τι λέτε. Ο αντιπρόεδρος που είναι. Μα δεν γίνεται τώρα να έχουμε ένα τρίτο κομμουνισμό, δηλαδή. Στην Θεσσαλονίκη, όπως το ΚΚΚ δεν είχε ποτέ πρόεδρο. Και ποιος είναι ο πρόεδρος. Κατάλαβα. Ο Λένιν. Έτσι. Ή ο Μάρξ. Ή ο Ροτσάλτ. Ποιος είναι ο πρόεδρος. Κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Μιλάς για ναζιστικό κόμμα τώρα, έτσι, το οποίο είναι επίσημο. Εμείς λέει γεια σας και ο Χίτλερ λέει αγάπη για τους Έλληνες. Και ο Χίτλερ είναι δικός μας. Τι λέτε ρε παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε. Ναι, αλλά έχουν και κάποιο αρχαιολογικό μέσα τους, ο οποίο τιμούν αν το θέλετε κάποια πράγματα, αλλά αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα τώρα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε χριστιανό να που κάνει ο σταυρό του και πάει στο, να σκοτώσει να του. Δεν μου λέει τίποτα. Ναι. Ξέρουμε κλέφτες δηλαδή που κάνουν το σταυρό του πριν κλέψουν. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν πάμε να συζητάμε έτσι σε αυτό το επίπεδο. Ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής που είναι, παιδί μου. Θέλω να ξέρετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, δεν είναι ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα. Mm. Η Χρυσή Αυγή είναι παγκόσμιο, είναι, δημιουργήθηκε στην Αγγλία, δημιουργήθηκε στην Αμερική, έχει μέσα τον νεοναζισμό. Ποιος είναι ο νεοναζισμός, ωραία, τι να κάνουμε, ξαναφτιάξω το κίνημα, τι θέλετε, ε. Εσείς τα διαφυγή και μην τα πάμε διηγούμε, δεν σας καταλάβα, τι θέλετε, τι είναι αυτό τώρα δηλαδή. Α, τελικά βάζουμε και λίγο αρχιελληνικό και πάμε. Mm. Εγώ δεν θα πω ότι, εγώ δεν μπορώ να κρίνω ότι κάποια πράγματα, αυτό που λέει με ένα κάποια πράγματα που μπορεί είτε να είναι σωστά, είτε να είναι και η αντίδραση, είτε και οι εποχές όπως είναι οι πονηρεμένες. Εγώ κοιτάω τη βάση. Όταν η βάση δεν είναι σωστή, εμένα μου προκαλεί υποψίες και αυτό εγώ το έζησα. Γιατί η Χρυσή Αυγή επαναστατική, ελληνικότατη, που πήγαινες και έδινες πατάτες, ντομάτες, καρότα και βόηθαγες και τσιγιαγιούλες, όταν ήρθαν τα 700 έκρυψες τα μάτια σου, και δεν το έκαναν φυσικά τα παλικάρια που είναι εκεί μέσα, να πούμε τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, που λίγο πολύ μπορεί να υπάρχουν και λίγο να είναι αμόρφωτα και λίγο αντιδραστικά, να είναι και αντιδραστικά, να, και το αίμα τους να είναι πιο θερμόαιμο ή πιο θερμοκέφαλη. Mm-hmm. Εγώ θα μιλήσω για αυτά τα παιδιά και είναι με σεβασμό σε αυτά τα παιδιά τα οποία είναι Ελληνόπουλα. Εγώ θα μιλήσω για μια διοίκηση. Πώς ήταν η διοίκηση, τι έκανε, δεν κατάλαβα, τι για λεφτά έψαχνες, α, δεν ήθελες λεφτά, τι ήθελες, ρε. Τελικά βγαίνει κάποια δόση στο, αν το θέλετε, στα site, ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος βγήκανε 3 μισθολόγια της ΕΕΠ. Ναι. Εγώ τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, από πληροφορίες που έχω, δεν έχω ΕΕΠ. Την ΕΕΠ τη διοικεί η ΜΟΣΑΔ. Νομίζω δηλαδή, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, βγήκε και ένας βουλευτής επίσημα, ο άνθρωπος που έχω και τα αρχεία του, και λέει, τι δουλειά έχει η ΜΟΣΑΔ, να έχει όλα μας τα μηχανήματα στην επικοινωνία και τα πάντα και να είναι στα πόδια μας. Άρα εμείς δεν έχουμε ΕΕΠ, έχουμε ΜΟΣΑΔ. Αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα. Άρα δεν γίνεται η ΕΕΠ να διοικείται από τη ΜΟΣΑΔ. Άρα ο Μιχαλολιάκος να πληρώνεται από τη ΜΟΣΑΔ. Και έχω τρία εξοδολόγια που πληρώνεται από την ΕΕΠ. Το 87, το 85, το 81. Τι έγινε ρε παιδιά. Μετά μαθαίνω μια ιστορία την οποία δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά για να βγαίνει ας τη δικαιολογήσει κάποιος. Ότι ήταν φυλακή ο Μιχαλολιάκος 10 μήνες. Για εμποδιστικές ενέργειες. Ναι. Όπου οι φίλοι του πήγαν 20 χρόνια φυλακή, αλλά ο ίδιος πήγε μόνο 17. Τώρα κοιτάξτε, αφού τους έδωσε. Τους έδωσε και βγήκε. Και έτσι, τους δίνει αυτός και βγαίνει με 17, αλλά στους 17 μήνες που ήταν μέσα, να πούμε, στη φυλακή. Mm-hmm. Γνώρισε τον Παπαδόπουλο και βγαίνει έξω και κάνει και το κόμμα το ΕΠΕΝ, νομίζω, ή ναι. Ήταν λάθος. Όχι, όχι, έτσι καλά τα λέτε. Αυτά τα ξέρουμε τώρα όμως. Μα τα ξέρουμε τώρα, μωρέ, και ερχάει κάποιος και μου λέει Χρυσή Αυγή, Χάι Χίτλερ! Χάι Χίτλερ, παιδιά, τα αφήσουμε, ξέρω, είστε θυμωμένος. Σε μια Ελλάδα, άκου αδερφέ, σε μια Ελλάδα, που στα Καλάβρητα σκοτώσαν σε ένα απόγευμα 1650. Λέει, εντάξει, δεν τους σκοτώσανε οι Γερμανοί, αλλά τους σκοτώσανε γιατί σκοτώνανε Γερμανούς. Σοβαρά, ρε.
Σοβαρά, ρε φίλε, δηλαδή. Θα σου δώσω δύο χαστούκια και μην θα είναι δυνατό να πας μέσα στην κορή μου. Τι λέμε. Εσύ. Έτσι. Δηλαδή κάτσε, πρέπει να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται και με ποιον μιλάμε, δηλαδή. Το καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα που έχω 500.000 νεκρούς από εκτελέσεις, δεν μπορώ να σήκωνα τα κάτια σαν μου λέει Χάι Χίτλερ. Άισε φτύρ και εσύ και ο Χίτλερ σου. Σωστά, θα το πάμε μετά. Όμως εγώ. Πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν αυτές τις αηδίες, γιατί μου έδωσε πατάτα και βόλησε τη γιαγιούλα. Πολύ καλό. Να σου πω και κάτι. Πάρα πολύ καλό, κύριε Σόρα, αυτό που είπατε. Αν έχει πρόεδρο ή γραμματέα, φοβερό, με έχετε κολλήσει τον τοίχο. Λόγω τιμής ποτέ μου δεν σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Γιατί μα γίνεται... θυμηθείτε το ΚΚ που ξεκίνησε το 1912 με γενικό γραμματέα και ποιος ήταν ο πρόεδρος. Έτσι. Και βάλαν και τους εργάτες να πούμε, κοίταξε από το πολύ ξύλο κάποιοι γίνανε κομμουνιστές στην Ελλάδα, έτσι. Εντάξει, άμαστε στη διαδρόμη και έχουν 29 βλάκι, δεν θες μετά κομμουνιστής θα μείνει, γιατί από το σιλιάρι το πολύ. Γιατί ό,τι διώκεις πολύ, το κατακτάς. Αν και νομίζω ότι την εξουσία βγει τώρα τη βάλαμε μέσα έρημη του λόγου, δηλαδή να την ξαναβγάλουν έξω, γεια σας είμαστε εδώ. Κάπου το πάνε τα λαμόγια δηλαδή, γιατί ναι, είναι δικά, οι διοικήσεις, τα παιδιά είναι Ελλάδα. Τα παιδιά είναι Ελλάδα και καλά θα κάνουμε, ο Έλληνας είναι πολιτισμένος. Άκουσα να σου πω κάτι. Όταν η κυβέρνησή σου τώρα έχει ανοίξει τις πόρτες και μου μιλάς, ΕΕΠ, δεν είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Και υπάρχει μια μυστική υπηρεσία η οποία τους παίρνει από τον Εύρο και τους φέρνει στην Αθήνα και δεν έχουν χαρτιά. Εγώ, αγόρι μου, ταξιδεύω όλο τον πλανήτη. Ναι. Σε χώρες που χρειάζομαι βίζα, ενώ έχω το διαβατήριό μου, την ταυτότητά μου, άμα δεν έχω βίζα, δεν μπαίνω σε μια χώρα. Δεν μπαίνω σε μια χώρα. Που σημαίνει δεν με δέχονται, δεν μπαίνω. Έχω τα διαβατήριά μου. Οι άνθρωποι που έρχονται τώρα εδώ πέρα λοιπόν δεν δηλώνουν τίποτα. Δεν έχουν χαρτί, δεν έχουν διαβατήριο. Άμα σου πει ότι λέγεται ο Νάσης, θα του πεις ναι. Άμα σου πει ότι είναι 25 και σου πει 75, ναι θα γράψεις. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει στοιχείο. Δεν ξέρουμε ποιος είναι στη χώρα μας. Έχουμε τόσες υπηρεσίες, τόσα κέρατα που πληρώνουμε, τόσο μηχανισμό που θα έπρεπε αυτό να είναι συνολημένο. Τι λες εσύ παιδί μου, είσαι Ιρανός. Ιρακινός. Δεν γίνεται τώρα, το Ιράκ είναι δίπλα μας. Δεν γίνεται να μην ξέρουμε αν είναι Ιρακινός ή αν είναι Αιγύπτιος ή αν είναι Λιβανέζος και ό,τι θέλει ο καθένας δηλώνει. Δηλαδή, άκου αδερφέ, άμα σου πάρω εσένα τα χαρτιά, μέχρι την Κρήτη δεν φτάνει, θα σε έχουν πιάσει. Δεν σου μιλάω να πας για την Αίγυπτο, έτσι. Ναι. Αυτά τα παιδιά τώρα που παίρνουν και είναι ξεβράκοντα, τα φέρνει κάποιος, είναι στοχευμένες αυτές οι κινήσεις από ένα πολύ μεγάλο δόγμα να διαλύσουν την Ελλάδα. Και οι κυβερνώντες μου που δεν είναι Έλληνες το δέχονται. Άρα το θέμα δεν είναι ρατσιστικό. Εδώ το θέμα είναι ποιον μου φέρνεις μέσα. Εδώ το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η ίδια η χώρα δεν διοικείται από Έλληνες και το πρόβλημα είναι που το βάζει μέσα στη χώρα, σου βάζουν κόσμο που δεν τον ξέρεις με σχέδιο για να σκίσουν τον ελληνισμό. Πάρτε τα χαρτιά του ανθρώπου, ρε παιδί μου, δώστε τους βίζα, να ξέρουμε ποιος είναι, τι έκανε, πώς, τι που. Χωρίς χαρτί τώρα του δίνει ένα χαρτί και του λέει σε 40 μέρες φύγει από τη χώρα, αλλά τώρα μας είναι έχουμε μαζέψει 11 εκατομμύρια ξένους σε μια χώρα τέτοια, δεν έχω καθόλου διοίκηση. Δηλαδή παρέγγισε η κυβέρνησή μου, όχι δεν παρέγγισε. Είναι σε ένα μεγάλο επιτετραμένο σχέδιο για να φέρουν λοιπόν οι άνθρωποι τους, γιατί ξαναείπα κύριε, δεν είναι τυχαίο. Ο κύριος Σαμαράς είναι Εβραίος, τυχαίο. Είναι το γένος Μπενάκη. Ναι. Εκτός και Μπενάκη, τι να σου πω, ο Μητσοτάκης είναι κριτικός. Από πού, ο Σιμίτης είναι από πού. Όλοι τους αυτοί λοιπόν βλέπεις ότι είναι όλοι τους ένα κλαμπ. Όμως κύριε Σόρα, πρέπει να είναι μασόνοι και πρέπει να είναι Εβραίοι. Δηλαδή εγώ, κοίταξε, ίσως με πούνε ρατσιστή. Όχι, αυτοί είναι ρατσιστές. Γιατί εγώ τους χειροκρότησα. Εγώ τους έβγαλα στα έδρανα. Τους έβαλα μέσα στη βουλή μου. Γιατί είμαι παγκοσμιοποιητής και δεν με πειράζει αν έχεις μια αλληλική κουλτούρα και αξίζεις. Εμείς δώσαμε τα παραδείγματα στον πλανήτη. Όμως, όταν μια συγκεκριμένη ράτσα έχει στοχεύσει να μου διαλύσει τη γλώσσα μου, να μου διαλύσει τη χώρα μου, να μου διαλύσει το στρατό μου και έρχονται μέσα στη χώρα μου και καταδιοργεύουν τόσο πολύ τη χώρα μου, εδώ υπάρχει θέμα και αυτή είναι το κακό, το οποίο μου κάνουν κακό. Γιατί θα πρέπει εγώ να είμαι ρατσιστής. Άρα τελικά είσαι σε ένα μεγάλο σχέδιο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς. Α, επειδή είναι Εβραίος, δεν δέχεται τον Έλληνα να πάρει τα χρήματα να ξεφύγει στη χώρα μου. Έχει μια μεγάλη αποστολή. Άλλωστε τον έδωσε και ο Νικολόπουλος. Ο Νικολόπουλος ήταν υπουργός. Σαμαρά. Ναι. 19 σημεία έχουν υποσχεθεί πριν τις εκλογές και βγαίνει η συμφωνία με τον Τόμσον της Τρόικας, τον Τέμσον, τον οποίο κάθονται σε ένα τραπέζι και είναι και ο Νικολόπουλος και το έχουμε σε βίντεο του Νικολόπουλου και λέει: Πρωθυπουργέ μου, παίρνει τι θα κάνουμε. Έχουμε 19 θέματα στο λαό. Και κάθε τη Τρόικα να διαπραγματευτεί από τα 19 πόσα θα δώσει στην κυβέρνηση και πόσα θα κρατήσει να τα εκτελέσει. Και λέει ο Σαμαράς: Δεν δίνουμε τίποτα. Ό,τι έχουμε οι δεσμεύσεις μας. Ποια δεσμεύσεις δεν έχει. Έχει καταλάβει ότι διοικεί ανθρώπους. Έχει καταλάβει ότι διοικεί το παλαιότερο έθνος στη γη. Το έχει καταλάβει. Πέρασες. Έβαλες ελληνικό όνομα, αγόρι μου. Σε βάλαμε στη Βουλή μας. Είσαι υπεύθυνος για αυτό που κάνεις. Δεν έχεις καμία αίσθηση ευθύνης. Δεν σου έχει μείνει τίποτα ανθρώπινο.
παρέρχεσαι σε ένα δογματική λέσχη. Λέσχη είναι, ρε, καφενείο είναι. Ρε. Στην Bilderberg είναι καφενείο, καφενείο είναι. Bilderberg, ναι. Τι παράγει, τι κάνει, καφενεία είναι, ρε, λέσχη, ρε. Τι είσαι στη Μασονία και καλά κάνει. Άντε, παρακάτω. Είσαι όμως πρωθυπουργό. Μα λέτε τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή. Σε συνεδρίαση. Ξέχασες ότι είσαι πρωθυπουργό. Ξέχασες ότι έχεις παιδιά, λαό, κουλτούρα, ιστορία, τίποτα, πολιτισμό. Και τι θέλεις εκεί. Πήγαμε εμείς ποτέ σε κάποια άλλη χώρα να κάνουμε κάτι. Είδαμε μεγάλους Έλληνες που μεγαλογούν στη CIA. Είδατε να κάνουν κάτι κακό στην Αμερική. Mm-hmm. Είδαμε να πούμε σε δώσει υπηρεσίες στη NASA παντού. Στο στρατό του Αμερικάνικο παντού. Είδατε να κάνουν τίποτα τέτοιο. Ε? Όχι. Έχουν τη διάστημα ευθύνης. Έθνος... Τι κάνετε, έχετε μαζευτεί. Έχετε μαζευτεί μια αγέλη λύκη. Αγέλη. Και μας λέτε ότι είστε σε αποστολή να σκοτώσετε τη χώρα μας. Δεν σας επιτρέπω, κύριε, μέχρι εδώ. Ή ο Τσίπρας για παράδειγμα. Τυχαίο που είναι και αυτός Χάζαρο Μογγόλος. Έχει σημασία, αλλά βέβαια ο Χάζαρο Μογγόλος. Που η οικογένειά του έχει κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ε, τους φέρνουν γύρω-γύρω, τους ονομάζουν Έλληνες και τους ετοιμάζουν για την πολιτική μου. Δεν μπορεί ο Έλληνας να διοικηθεί από Έλληνες. Μα τι λέτε, ρε παιδιά. Έλληνας λοιπόν έφερε τα χρήματα. Και σας λέω πάρτε τα, σας τα απέδειξε. Θα μου κάνετε μία ανωτελεία για να σας πω για ποιο λόγο έρχεται ο Σόρας. Έτσι. Έρχεται ο Αρτέμης ο Σόρας και λέει, κύριε, πάρτε 600 δις μπροστά. Για ποιο λόγο, κύριε Σόρα, σας απαξιώνει αυτό το πολιτικό σύστημα? Γιατί, αν πιάσω Παπανδρέου, Παπακοσταντίνου, Σαμαράς, ακόμα και ο Τσίπρας που παίζει το ίδιο παιχνίδι του ξεπουλήματος της χώρας, είμαι πεπισμένος πλέον, έτσι. Λοιπόν, για ποιο λόγο σας απαξιώνει? Πώς? Προσέξτε λέξη. Λέτε τη λέξη απαξίωση. Εμένα δεν μπορεί να με απαξιώσει κανένας. Αυτοί απαξιώνουν τα 600 δις του Σόρα, όχι εσείς. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να σε απαξιώσει κανένας. Δεν μπορεί να σε απαξιώσει. Δεν μπορεί να αγγίξει να το πάρει, διότι με το που θα γίνει έλεγχος λογιστικός, έχετε καταλάβει τι λέμε. Βεβαίως. Δεν δώσαμε τα 600. Εάν τώρα ήμουν αρχιτάκτη, είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να καταλάβετε όλοι. Κινούμε στον παγκόσμιο ιστό πάρα πολλά χρόνια και σε τραπέζια πάρα πολύ εξειδικευμένα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ήταν πολύ εύκολο για μένα να βγάλω μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Καταρχάς έχω τεράστιες προστάσεις όσον αφορά να μην ακουμπήσω στην Ελλάδα. Έχετε καταλάβει τι σας λέω. Με τεράστιους πειρασμούς οι προτάσεις. Προτάσεις με πολύ μεγάλους πειρασμούς, με πολύ μεγάλα ωφέλη, με κυριαρχίες σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα είναι, αν το θέλετε, η ημερήσια διάταξή μας. Δεν θα φύγουμε ποτέ από την Ελλάδα. Είναι θέμα ελληνισμού, είναι θέμα Ελλάδας, είναι θέμα, αν το θέλετε, εντολής, αν το θέλεις. Mm-hmm. Είναι καθήκον. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Άλλωστε, έχω πει κάτι. Τα 600 δισεκατομμύρια τα δίνω άτομα. Το 0,5 που έχουμε βάλει είναι λόγω αγγλικού δικαίου, γιατί το αγγλικό δίκαιο που διοικεί τον πλανήτη, αν το θέλετε, της θαλασσοκράτηρας Αγγλίας, με το δίκαιο της θάλασσας δικού μας, να ξέρετε, ναι, τον πλανήτη. Mm-hmm. Εάν δωρήσω στο κράτος τα χρήματα, δηλαδή τα ομόλογα, αμέσως μπαίνει στη διαδικασία ότι, αν το δώσω χωριστόκο, πιάνεται σαν δωρεά. Οπότε μου τα παίρνει ένα σύστημα τα χρήματα και σκλαβώνει πιο πολύ την Ελλάδα. Ενώ τα χρήματα είναι χωρίς τόκο. Βέβαια έχω πει ότι να δω τον ελληνικό μου κόσμο, να δω πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες, για μας πραγματικά δεν είναι τίποτα, να φτάσουμε σε ένα καλό έλεγχο, να ξεκαθαρίσουμε το κράτος, να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, που πραγματικά δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη. Δεν θα το καταλάβετε αυτό. Γεννιόμαστε με το αίσθημα της δικαιοσύνης και όσο άδικο εισπράττουμε, τόσο άδικο παράγουμε. Γιατί δίνεις αυτό που έχεις. Άδικο έχεις μέσα σου, άδικο δίνεις. Αποθυμένα έχεις, αποθυμένα δίνεις. Μα η πολιτική δεν αφήνει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τους. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να κάνει δικαιοσύνη. Ακριβώς. Ακούστε. Mm. Εγώ μίλησα κάποια στιγμή, αγαπητέ, και δεν θέλω να οδηγηθώ σε συμπέρασμα, αλλά πραγματικά η Ελλάδα, εγώ είπα ότι δεν έχω κόμμα, χρώμα, δόγμα, βλέποντας και πιστεύοντας σε ένα μεγάλο, δεν θα πω σχέδιο, σε μια πραγματικότητα, ότι η δημοκρατία δεν έχει κόμματα, τα κόμματα είναι διαίρεση του λαού, τα δόγματα το θέλετε είναι ακόμα χειρότερα, 6.500 θρησκείες υπάρχουν, καταλαβαίνετε, για ποιο λόγο να υπάρχει? Ο Θεός είναι ένας, να το θείο δεν το βλέπει κανείς, δεν το πιάνει. Εγώ έχω πει και ότι οι θρησκείες όλες, για μένα δηλαδή, για μένα όλες οι θρησκείες είναι άκυρες, δεν προσφέρουν κανένα Θεό, θείο τίποτα. Με όλα αυτά που κάνουν, mm-hmm. είναι στα παγκόσμια καταπιστεύματα, όλο αυτό το δυνάστευμα που κάνουν οι θρησκείες, όλο αυτό το δυνάστευμα που κάνουν οι θρησκείες, ανεξαιρέτου θρησκείας αν το θέλετε, είναι να διαιρέσουν τον κόσμο και να το φτάσουν σε απότερα σημεία όπως έχει φτάσει και ο χριστιανισμός. Δηλαδή ο χριστιανισμός, νιώθω φρίκι όταν βλέπω τους Μεξικάνους ή τους Φιλιππινέζους ή τους Ινδονήσιους ή και κάποιες άλλες φυλές
για να αποδείξουν πόσο καλοί χριστιανοί είναι, σταυρώνονται σε σταυρό. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι παράνοια. Θεωρώ ότι αυτό το δόγμα έπρεπε να κάνει κάτι και να μην αφήνει να γίνονται αυτά τα έκτροπα. Δηλαδή είναι τρελό για την ανθρώπινη φύση να φτάσουν να έχουν κυριεύσει τον πλανήτη με τη γη. Όλες οι εκκλησίες έχουν τη γη. Αυτοί ήρθαν με τη βίβλο, ξεβράκονται και πήραν τη γη μας. Πώς το καταλαβαίνει τώρα. Μας διαβάζανε τη βίβλο, μας είπαν κλείστε τα μάτια, τελικά μας πήραν τη γη και μας έμεινε η βίβλο. Άισιχτη ρε παιδιά, εντάξει, δεν ήταν έτσι. Και άμα βρείτε Θεό, άμα βρείτε πουθενά. Εγώ προκαλώ όλους τους θεοσεβούμενους, γιατί άλλο να είσαι θεοσεβούμενος, όλους τους θρησκευολόγλαγνους να μου πούνε, να μου δείξουν ένα έγγραφο του Θεού τους. Ένα. Ένα. Δεν υπάρχει. Όχι να μου το δώσει ο Αβραάμ που του είπε ο Θεός, που του είπε ότι είναι ο εκλεκτός να μας πει. Τι λέτε ρε. Θα σας το πω και εγώ και πω το πείμα τώρα. Πω και εγώ, θα μου πω ο Θεός αυτό παιδί, ακούσε τι λέει. Έλα ρε σοβαρευτείτε τώρα ρε με τις αηδίες. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουν όλες αυτές οι αηδίες, γιατί όλο αυτό είναι καθαρά οικονομικό και δυναστευτικό. Γι' αυτό και βλέπουμε και τις θρησκείες να κάθονται σε ένα παγκόσμιο θρόνο και μιλάνε για παγκόσμια θρησκεία. Ποια παγκόσμια θρησκεία. Εδώ έχει ισοτέματα χριστιανοί να πούμε με τους άλλους από κάτω, με τους μουσουλμάνους. Εδώ οι μουσουλμάνοι σκοτώνουν τους αντίχους τους, αν το θέλετε, τους άθεους χριστιανούς. Τι λέτε τώρα δηλαδή. Δηλαδή όλες αυτοί οι φόνοι βλέπετε ότι είναι θρησκευτικοί. Στο γόνατο. Είναι πολύ πόλεμοι στην ιστορία, είναι θρησκευτικοί. Αυτή θα πάει στον παράδεισο. Ο Έλληνας, κύριε Σωρά, ο Έλληνας δεν πολέμησε ποτέ για θρησκευτικές πεπιθήσεις. Γι' αυτό είπα, γεννηθήκαμε Έλληνες και μετά δογματιστήκαμε ή κομματιστήκαμε. Ωραία, είναι η εποχή να ξεφύγουμε από αυτά τα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πάμε λίγο όμως πάλι στην Ελλάδα, γιατί θέλω να πιάσουμε και το θέμα των Δήμων που έχω πάρα πολλά μηνύματα. Να πάμε στην Ελλάδα και ξαναλέω, εγώ έχω τρελαθεί. Υπάρχει ένας Έλληνας που θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα και υπάρχουν οι Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι, να το πούμε έτσι, χαριτολογώντας και όμορφα έτσι όπως πρέπει, ότι εκλεγμένοι από εμάς για το καλό της πατρίδας, για το καλό των δικών μας, των οικογενειών μας, των παιδιών μας, δεν δέχονται αυτό από τον Έλληνα. Δηλαδή και δεχόμαστε την Τρόικα, δεχόμαστε όλους τους άλλους. Για ποιο λόγο κύριε Σώρα δεν θέλουν αυτά τα χρήματα. Εγώ δεν θα μείνω, είπε τη λέξη εκλεγμένη, εκεί βάλε παρένθεση. Ναι, το είπα. Πρέπει να το λέμε, ναι. Η Δήμη είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εφόσον τελειώσαν τα 600 λοιπόν και τελείωσε και η μήνυση και αθωώθηκα, έκανα μήνυση στους 302 μετά από την απάντηση του Υπουργού, που καλώ τον Υπουργό και του λέω: ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ναι. Εντός 6 ημερών, εντός 8 μέρες μέναν για το μνημόνιο, για το τρίτο μνημόνιο τώρα, έτσι. Κύριε Υπουργέ, κανονίστε όπου θέλετε ραντεβού να έρθω με τις τεχνικές μου υπηρεσίες και να παραλάβετε τα ομόλογα. Δεν ήρθε ποτέ, έκτοτε του έκανα μήνυση και στους 302. Ναι, το ξέρω, το έχω μπροστά μου. Παντού. Το είπαμε αυτό και μήνυση. Μια μεγάλη. Και με κάνατε μήνυση και στον κύριο Σαμαρά, στον Βενιζέλο, στον κύριο Κουβέλη, στον κύριο Στουρνά, στον κύριο Παπούλια. Σε όλους. Στους 302. Έτσι, όλους, ναι. Αλλά τους έκανα μήνυση γιατί δεν πήραν τα 600. Πρόσεξε, δεν τους έκανα μήνυση για το Σύνταγμα. Τους έκανα μήνυση γιατί δεν πήραν τα 600. Προσέξτε τις. Όταν λοιπόν σου κάνω μήνυση γιατί δεν πήρες τα 600, δεν συζητάμε ότι αν υπάρχουν τα 600 δεν υπάρχουν. Μετέπειτα έρθε το δικαστήριο, το οποίο έπρεπε, ήρθε το δικαστήριο που με έκανε η κυβέρνηση μέσα του κ. Γεωργιάδη και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, ναι, που μου έλεγε για ψευδές ειδήσεις ότι δεν υπάρχουν τα 600, για κατάλυση πολιτεύματος, εγώ κατάλυση πολιτεύματος για ποιο λόγο. Για κατάλυση πολιτεύματος και για ανησυχία λαού. Δηλαδή ότι ανησυχώ το λαό και αυτοκτονεί. Είναι λίγο τρελό οξύμορο, έτσι. Ναι. Εσείς θέτε για όλα. Εσείς θέτε. Εγώ φταίω για όλα. Έτσι. Με αποτέλεσμα αθώθηκα πανηγυρικά, εφόσον ήρθαν όλοι. Τώρα βέβαια αυτός ο Γεωργιάδης θεωρώ ότι δεν κάνει τον άγαλμα. Αυτός έκανε την εξής πράξη, την οποία μέσα από αυτή την πράξη έβγαλε τα μάτια μόνη της η κυβέρνηση. Τώρα πια τα ομόλογα κατέβηκαν από τον Καναδά και είναι στο δικαστήριο. Όλες οι αποδείξεις. Με αποτέλεσμα, όλοι οι Έλληνες έχετε δικαίωμα να πάτε στο δικαστήριο να πάρετε την απόφαση, ναι, και να σπάσετε το κεφάλι καμιά νοντρόδρα. Βλέπεις το τώρα. Και που λέει τα αυτό. Καναδά. Τώρα η υπόφαση είναι εδώ. Αυτό λέει, η απόφαση του δικαστηρίου λέει ότι τα λεφτά υπάρχουν, τα ομόλογα είναι γνήσια, άρα και ο κύριος Σώρας είναι αθώος, δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά που του καταμηνύεται. Δεν είναι. Όχι μόνο αυτό, θα σου εξηγήσω και ένα άλλο πράγμα. Η πρώτη κατηγορία είναι για ψευδές ειδήσεις των 600. Το πρώτο πράγμα στο δικαστήριο που πρέπει να αποδείξεις, όλα μετά από ρέω. Αφού είναι ψευδές τα ομόλογα, πας για κατάλυση πολιτεύματος. Άρα και ανησυχείς το λαό, τζάμπα.
Με αποτέλεσμα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποδείξει στο δικαστήριο αυτή η κατηγορία είναι οι ψευδές ειδήσεις για τα 600. Άρα, πρέπει να αποδείξεις την ύπαρξη των 600 στο δικαστήριο, γιατί αν δεν το αποδείξεις, τότε θα φας κακούργημα για την κατάληψη που έχει. Θα βγω εγώ και θα πω: ο Σόρας λέει ψέματα, είναι απατεώνας, βάλτε τον μέσα. Είναι ψέματα αυτά που λέει. Σε βάζει το ίδιο, σε βάζει το δικαστήριο. Οπότε ναι. Δεν προχωράς εσύ. Όμως στο δικαστήριο ήρθαν όλα τα αποδεικτικά από τον Καναδά. Που είναι έως και σήμερα και δηλώσαμε ότι θα παραμείνουν. Ωστόσο, εμείς τι κάναμε όμως. Πριν το δικαστήριο, πριν τη μέρα της δίκης, καλέσαμε μία εβδομάδα πριν στον Άριο Πάγο, στη δίκη μας να παραστεί. Ως φορέας του κράτους, ο Υπουργός Οικονομικών. Μας είχε απαντήσει, έτσι. Που είχε πάρει το φακελό μας, είχε απαντήσει, είχε γνώση ο άνθρωπος. Ναι. Καλέσαμε τον κύριο Προβόπουλο, που έτσι θα σας πω τώρα, προσέχτε τι θα σας πω. Καλούμε τον κύριο Προβόπουλο, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει πάρει φάκελο τα πάντα των ομολόγων και είναι συνδεδεμένος μέλος της υπηρεσίας της Αμερικής της Ελλάδος, τα πάντα, είναι υπεύθυνος. Καλούμε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Υπηρεσία Εξωτερικού Χρέους. Παρακαλώ να έρθετε στο δικαστήριο και να πείτε ότι είναι ψεύτικα, ότι ό,τι θέλετε, μέσα τι θέλετε. Προσέχτε τώρα. Στο δικαστήριο τους περίμενε μια έκπληξη μεγάλη. Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει υπόθεση δικιά μας να μας την γκρεμίσει κανένας. Εκτός και μας γκρεμίσουν οι Έλληνες. Το δικαστήριο λοιπόν τους περίμενε μία έκπληξη, ειδικά τον κύριο Προβόπουλο. Το 2010, προσέξτε τι λέω, το 2010 μία ομάδα δικιά μας έχει παρουσιαστεί στην Τράπεζα Ελλάδος με το ίδιο UCC ομολόγου. Ξέρετε, όλο το συμβόλαιο είναι ένα UCC. Ναι. Αυτό το συμβόλαιο είναι 2.3875. Από αυτά λοιπόν το συμβόλαιο, όσο κόβεις ό,τι ομόλογα θέλεις, αφού το δηλώσεις στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Και τα κάνεις κομμάτια. Τα κάνεις κομμάτια. Θέλω ένα καβί, θέλω 500 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, ό,τι θέλει εσύ. Δεν σου αρνείται κανείς, το συμβόλαιο είναι αυτό και το μεταχειρίζεις όπως θέλεις. Το 2010 λοιπόν, με επίσημα έγγραφα και με πρωτόκολλα, παρουσιάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και κατοθέτεται ένα ομόλογο από το ίδιο UCC number 3 δισεκατομμύρια. Το οποίο η Τράπεζα, με δικηγόρους τα πάντα, όπου η Τράπεζα μετά απαντάει ότι yes, αυτό το ομόλογο είναι σωστό, τα λεφτά είναι μέσα, είναι έτσι, έτσι, έτσι. Έχει δώσει όλα τα confirmation επίσημα η Τράπεζα της Ελλάδος με πρόεδρο τον κύριο Προβόπουλο πάλι, όχι άλλον. Προσέξτε τι λέω. Τρία δις ή τρία τρεις. Τρία δις. Τρία δις. Οπότε για το ίδιο ομόλογο υπάρχει ήδη confirmation στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην ελληνική κυβέρνηση από το 2010. Όταν το 2012 έρχεται ο Αρτέμις και λέει, ναι, πάρτε 600 τώρα. Ναι. Τι έγινε, μάλλον. Τι έγινε, παιδιά. Α, ήταν καλό το 3D. Τώρα από το ίδιο ομόλογο, από το ίδιο συμβόλαιο, δεν είναι καλό τα άλλα τα 600. Προσέχετε τι λέω. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε ήδη confirmation πριν έρθουμε στην Ελλάδα. Προσέχετε τι σας λέω τώρα. Αυτά με έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος. Όχι γεια σας, γι' αυτό σας λέω. Απαγορεύεται το καφενείο σε μένα, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Άρα δηλαδή τα 3D τα δεχτήκανε, από το ίδιο ομόλογο τα 600 δεν τα δέχονται. Ναι, έλα εσύ να μου το πεις τώρα. Πρόσεξε. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Οπότε όμως. Μα δεν γίνεται, ρε φίλε μου, αλλά εμείς δεν πώς γίνεται. Θα τρελαθούμε τώρα. Τι κάναμε και πώς δουλεύουμε. Το 2010 λοιπόν, 3 δισεκατομμύρια, το ίδιο UCC, το ίδιο ομόλογο, IBOE, το ίδιο. Το παίρνει μέσα λοιπόν και έχουμε τα verification της τράπεζας με πρωτόκολλο που λέει ναι, τα ομόλογα είναι σωστά, ναι, είναι αληθινά, ναι, είναι ok, ναι, είναι εκείνο, ναι, είναι εκείνο. Ναι, πρωτόκολλο, Τράπεζα Ελλάδα που γραφεί, παίρνει εδώ. Επίσημο έγγραφο, τι άλλο καλύτερο θέλει. Ναι. Έχουμε το πρωτόκολλο που παραλάβανε μέσα. Όλα τα έγγραφα που μπαίνουν μέσα και το πρωτόκολλο που βγαίνει που λέει ναι, είναι αληθινό, ναι, είναι αυτό τα πάντα. Επίσημα. Πιο επίσημα δεν γίνεται. Άρα γίνεται το 12, το 600 από το ίδιο UCC να μην γίνει καλά του ιδίου. Άρα τα 3 δις το 10 ήταν καλό. Καταλαβαίνεις σε τι δύσκολη θέση είναι. Άρα στην Έλληνά μου τους περίμενα στο δικαστήριο. Γι' αυτό δεν εμφανίστηκε κανένα. Ούτε ο Υπουργός Οικονομικών. Τι να πούνε, φαίνεται. Πόσο εύκολο ήταν η Λεβέντη μου να έρθει η τράπεζα να μου κύριε, ακούστε κύριε, λοιπόν ήρθε χαρτιά από την Αμερική ότι αυτά είναι καλά, εμείς ελέγξαμε, γεια, σκίστε το σώρα. Δύσκολο είναι. Mm-hmm. Δηλαδή έχω κάνει δύο κακουργήματα την Προβόπουλο, αλλά είναι δύσκολο να μου πει, σιχτήρ. Καθόλου. Τι βλέπεις, είναι τεράστιες οι θέσεις και η εξουσία που έχουν. Ναι, βεβαίως. Μα δεν μπορεί, λοιπόν, πόσες κυβερνήσεις βγήκαν και ο Προβόπουλος είναι πάνω, έτσι. Αυτό δεν με πειράζει εμένα, αλλά να με σκίσει και να μου πει κύριε Σουράντε, φύγει από εδώ απαντεώνα εισιχτήρ και βάλω και φυλακή, δεν είναι και τίποτα. Mm-hmm. Ναι. Θα μου λογάσετε ότι είναι καλά, να ορίστε, έχω και αποδείξεις, πάρτε το. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Βλέπετε πόσο αληθινά είναι τα πράγματα και δεν σου μιλάει. Δεν σου μιλάει, ποιος μισή. Άρα μου λες τη λέξη να με απαξιώσουμε.
Λεβέντη μου, εμένα δεν μπορεί να με απαξιώσουν. Να με φοβηθούν μπορεί, να με σεβαστούν μπορεί, μα να με απαξιώσουν δεν γίνεται. Γιατί το σφυρί το κρατάω εγώ και ό,τι ραφέρω θα σου σπάσω το κεφάλι, καταλαβες. Έτσι. Τους πάτε για σκάτη προδοσία. Τους πάτε για σκάτη προδοσία, κύριε Σόρα. Τους κάνετε μήνυση, ενώ υπάρχουν άλλες 262 μηνύσεις επάνω στους πολιτικούς και δεν έχει εκδικαστεί καμία μέχρι τώρα. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η τύχη αυτής της μήνυσης? Θα σου πω ποια θα είναι η τύχη του λαού. Γιατί κι άλλος τους έκανε για, για σκάτη προδοσία από την Εύβοια και πέρα τρέχει. Ξαφανίστηκε ο άνθρωπος. Αγάπητε συνέγινα, κοίταξε. Οι μηνύσεις ξέρετε ότι πάνε σε ένα μεγάλο μαγαζί, που αυτό το μαγαζί επιχρόνων τώρα. Επιχρόνων. Άλλωστε θέλω να καταλάβουμε κάτι συνέγινες. Η δικαιοσύνη, αν το θέλετε, στον πλανήτη μας τα τελευταία χρόνια την έχει φτιάξει και καθιεδρύσει η Εκκλησία. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Πώς ξεκίνησε η δικαιοσύνη? Αν μη τι άλλο λοιπόν, η δικαιοσύνη την έχει ο ναός. Καταλαβες. Ο ναός έχει τη δικαιοσύνη. Και τον τόκο στις μέρες μας την έφτιαξε η Εκκλησία. Θέλω να καταλάβετε πόσο δογματισμένες είναι οι κυβερνήσεις. Ποιος έκανε παλιά κουβάντα στο Μεσαίωνα, Ιερά Εξέταση. Ιερά Εξέταση. Υπήρχε δικαστήριο άλλο. Πρέπει να το θυμηθείτε, ρε συνέλληνες τώρα. Έχει, δηλαδή, έχει σχέση, τα πράγματα. Έχει σχέση η δικιά μας Εκκλησία. Έχει σχέση, κύριε Σόρα, η δικιά μας Εκκλησία σε αυτό όλο το ζήτημα. Η δικαιοσύνη πώς ήταν παλιά λοιπόν, στο Μεσαίωνα, πώς ήταν? Ωραία, ναι, οι παπάδες κάναν τα πάντα. Άκουσε με. Λες τη λέξη, να, εκεί θα διαχωριστώ λίγο τώρα. Λες τη λέξη η δικιά μας Εκκλησία. Δικιά σου δεν είναι καμία Εκκλησία, δε φαίνεται. Ναι. Όποιος Θεός είναι δικό σου και έχεις ένα χαρτί από το Θεό ότι σου είπε να φτιάξει Εκκλησία, ναι, να το δεχτώ και να φτιάξει εγώ δεδομή. Εννοώ δικιά μας την Ορθόδοξη. Εννοώ δικιά μας, τη δικιά μας Εκκλησία, την Ορθόδοξη εδώ. Γιατί είναι Ορθόδοξη Εκκλησία σου? Όταν παντρεύτηκα στην Ελλάδα, το Στεφανοχάρτη μου, ξέρεις τι λέει, Εκκλησία και πάει σε Ελλάδος. Άρα ακούς το καλό είναι η Ορθόδοξη. Και να σου πω και κάτι να τελειώνουμε. Σωστά. Δεν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία, ρε παιδιά. Ορθόδοξος Έλληνας. Ορθή δόξα σημαίνει. Τι σημαίνει Ορθόδοξη Εκκλησία? Ποια ορθή δόξα? Υπάρχει Εκκλησία με ορθή δόξα? Ποια δόξα να έχει? Πολύ σωστά. Σταματάμε λοιπόν τώρα να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Εγώ όταν παντρεύτηκα στην Ελλάδα, λέει Εκκλησία και πάει σε Ελλάδος. Πού είναι η Ορθοδοξία? Δέχτη μου. Άρα λοιπόν εγώ δεν θα διαχωρίσω τις θέσεις μας, α το κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν η δικιά μας έχει 5,5-3 εκατομμύρια, έχω πει, και ας πάρει θέσεις τώρα που ο λαός πεινάει. Η όλη η Ελλάδα και το ελληνικό κράτος, το αφήσαν οι Τούρκοι στην Εκκλησία. Σε ποια Εκκλησία δεν τα αφήσαν, στο Βατικανό? Στη δικιά σου την αφήσαν. Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι λοιπόν με την Εκκλησία τη δικιά μου να τσαφήνε τη χώρα μου? Τη γη των προγόνων μου την αφήσαν στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία έδωσε τμήμα της περιουσίας τους για να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος. Και από τότε μέχρι τώρα η Εκκλησία ό,τι πουλάει, πουλάει με συμβόλαια του Αλή Πασά, του Μπραήμι και του κάθε κερατά Σουλτάνου. Τη δικιά μου το οικόπεδο του παππούλη μου, που έχει αίμα, το πουλάει η Εκκλησία με συμβόλαιο του Αλυπασά και του Ιμπραήμι. Για σκεφτείτε το λίγο, πρέπει να μαζευτούμε λίγο και να σας πω και κάτι. Υπάρχουν φωτεινά άτομα στην Εκκλησία. Εγώ έχω γνωρίσει αρκετά. Υπάρχουν φωτεινά άτομα στην Εκκλησία που ξέρουν τι κακό έχει κάνει, γιατί η Εκκλησία δεν διοικείται, ρε παιδιά, να πούμε, από Έλληνες παπάδες, δεν διοικείται από ελληνικό πνεύμα, δεν έχει τίποτα μέσα της. Έχει ένα μασονικό, μαύρο, σκοτεινό πέπλο το οποίο διοικείται και κοιτάξτε και τι είπε ο Βαρθολομαίος. Διότι η επανάστασή μας να πούμε κάποιοι με κατουρημένες ποδιές, δε, για όνομα ρε, δεν γίνεται ρε. Κάποιοι χύσαν το αίμα τους. Και εσείς ρε παιδιά, λέτε τέτοια πράγματα μέσα στο λαό μου. Έχετε βάλει το λαό μου να σκύβει γονιπετής κάθε μέρα για ποιο πράγμα? Εν πάση περιπτώσει δεν θα μείνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα στην Εκκλησία. Και κάποια στιγμή θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε από πού παίρνουν χρήματα οι εκκλησίες. Δεν παίρνουν από το κερί. Βάζουν και τους πιστούς και πληρώνουν για να ζωσεύονται καλύτερα λοιπόν το μαγαζί. Αλλά ξέρουμε που παίρνουν λεφτά οι εκκλησίες και θα τα αποδείξουμε. Ξέρουμε χιλιάδες άλλα πράγματα. Δεν καθόμαστε στοιχεία στην κορυφή εδώ πάνω και φωνάζουμε. Φωνάζουμε με αποδείξεις. Και ας βάλουμε μυαλό και η Εκκλησία έχει στελέχη καλά. Έχει ανθρώπους που έχουν μείνει και έχουν ανθρώπινα αίσθηκτα ακόμα. Γιατί πιο πολλοί δεν είναι άνθρωποι εκεί μέσα. Συγχωρώ κάθε παπά που μπορεί να πει μέσα στην αμορφωσιά του το οτιδήποτε, δεν συγχωρώ από Μητροπολίτη και πάνω. Από Μητροπολίτη και πάνω πραγματικά ξέρουν αρκετά τι γίνεται και όλα αυτά τα στελέχη θα πρέπει να γίνει μια επανάσταση για να μπει σε μια λειτουργία και σε μια βάση δικαίου τα πράγματα. Όχι να μας κοιτάνε έτσι. Όχι να είναι αγκαλιά με όλες τις λέσχες, τις μασονικές, τις παγανιστικές ενάντια του ανθρώπου και όχι την ελευθερία του ανθρώπου. Αν είναι δυνατόν, άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα μας, δίνουν κάθε μέρα στον άμμονα να μην μπορούν να στηρίξουν τον ελληνισμό, τους Έλληνες, τις μητέρες μας, παιδί.
Οι μητέρες μας ακόμα φτάνουν για τη δουλειά του Σαββάτου για να πάνε στον παράδεισο, ακόμα πώς έχουν ψήσει. Πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται τώρα. Πρέπει να μαζευτούμε λίγο, ρε παιδιά. Έλληνες είμαστε. Δυστυχώς. Θεωρώ ότι οι συνέλληνές μου, μιλάω γιατί γεννηθήκαμε Έλληνες. Γεννηθήκαμε Έλληνες και αρχίζουμε μετά και όλα αυτά. Καταρχάς, πρέπει όλα αυτά τα ψεύτικα στοιχεία να τα πετάξουμε από πάνω μας. Πρέπει να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Πρέπει να δούμε την κοροϊδία μας. Εγώ έχω πει ότι δεν πιστεύω σε αγάπη και μίσος. Αγάπη και φόβο, συγγνώμη. Ο φόβος είναι ίδιος με την αγάπη. Τι φοβάσαι, για ποιο Έλληνας που φοβάται δεν είναι ελεύθερος. Τι φοβάσαι, τι είμαι σε καταραστή ο Θεός και δεν πας στο παράδεισο που λένε αυτοί. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, έχετε καταλάβει τι έχουν κάνει στον πλανήτη, πόσο ζημιά έχουν κάνει. Κάθε φορά ορκίζουν την κυβέρνηση. Μα δεν πιστεύει ούτε εκείνος δεν έχει Ευαγγέλιο, ούτε ο άλλος πιστεύει πουθενά. Και οι Εβραίοι ορκίζει τους Εβραίους τώρα το καλό του συντάγματος και το καλό της χώρας. Και όσο πάνε πιο βαθιά, σκίζουν τη χώρα μου και την προδίδουν. Και εκείνοι δεν μιλάνε. Εκείνοι που τα ορκίσατε αυτά τα παιδιά, ρε, για δεν μιλάτε, ρε. Για δεν μιλάτε εσείς που τα ορκίσατε. Για δεν πιστεύετε ούτε εσείς σε όρκο, ούτε σε τίποτα. Δεν έχει κανένας ιερό και όσιο. Γι' αυτό λέω, συνέλληνες, μαζευτείτε όλοι μαζί. Έχω δώσει ένα τεράστιο μήνυμα. Μου λέτε τι θα κάνει με την κυβέρνηση. Δεν τους βλέπω αυτούς, ρε παιδιά. Αυτά είναι πολιτικά λείψανα. Πετε μου κάτι. Εγώ είπα κάποια δόση και σε ραδιόφωνα. Δείχτε μου έναν καλό πολιτικό. Δείχτε μου έναν άνθρωπο, άντρα, ο οποίος είναι Έλληνας και θέλει το καλό της Ελλάδος. Θα παραδώσω και θα φύγω. Πετε μου έναν. Ξέρεις κανέναν? Όχι, άμα τον ήξερα. Θα του κάνω και μια εξέταση DNA καταγωγής και θα του δώσω τα πάντα να σκοτώ να φύγω. Και να παραμείνει, να κάνει, να διοικήσει. Ποιος είναι αυτός? Δείχτε μου έναν. Έχετε κανέναν? Δεν υπάρχει. Δεν ξέρεις κανέναν? Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα σου πω λοιπόν τι θα γίνει. Θα γίνει η συνένωση των Ελλήνων και θα διοικήσουν οι Έλληνες την Ελλάδα μόνοι τους. Και αν μιλάμε για εκλογές, θα έχουμε εκλογή στις αποφάσεις. Όχι στη διοίκηση. Είναι ανάγκη να διοικήσω εγώ ή εσύ οποιοδήποτε. Τι να διοικήσεις? Οι Έλληνες διοικούν τη χώρα τους. Οι Έλληνες διοικούν το μέλλον τους. Οι Έλληνες διοικούν τις τύχες τους και αυτό πρέπει να κάνουμε. Γιατί είμαστε Έλληνες νοήμωστοι, είμαστε δύο φορές παγκοσμιοποιητές. Η πρώτη ήταν με τον Διόνυσο, η δεύτερη με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ήθελαν αυτά τα ζώα να μου το παίξουν παγκοσμιοποιητές. Mm-hmm. Δηλαδή να ακυρώσουν τον άνθρωπο για να γίνουν παγκοσμιοποιητές. Γιατί αν δεν είσαι άνθρωπος σημαίνει πολίτης. Πολίτης σημαίνει πολιτισμένος. Και όποιος άνθρωπος δεν είναι πολίτης, δηλαδή πολιτισμένος, είναι ή θεός ή ζώων. Αποφάσισε τι είσαι. Πάρα πολύ καλά. Φίλε. Πάρα πολύ καλά. Άρα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι Έλληνες θα διοικήσουν τη χώρα τους. Και εδώ θα φτάσει. Η Ένωση Ελλήνων έχει να γίνει 2.400 χρόνια. Η ώρα της συνένωσης είναι εδώ. Τα είδαμε τα κόμματα, αγαπητέ. Είναι ένας τεράστιος μπουφές με λιτηριασμένα φαγητά. Το οποίο απρόχειρα σου λένε, έλα να φας ό,τι θέλεις. Μα τι να φας, όλα λιτηριασμένα είναι, αγαπητέ μου. Mm-hmm. Πάρε. Θες ΚΚ, πάρε. Θες Πασό, πάρε. Δικά τους είναι όλα. Πέσε μου ένα κόμμα που είναι της Ελλάδος και δεν γίνει δικό τους. Δείξε μου ένα. Κανένα. Δείξε μου ένα. Κανένα. Κανένα. Δείξε μου ένα και είμαι μαζί του. Δείξε μου έναν ηγέτη. Δείξε μου κανένα. Όχι, ε. Άρα λοιπόν τι θα κάνεις? Ο ηγέτης θα βγει από το λαό. Ο λαός ξέρει να βγάλει τους ηγέτες του. Όλοι τώρα ηγέτες, γι' αυτό δεν είναι ηγέτες και δεν μπορούν να μιλήσουν, να φωνάξουν, ούτε να κουνηθούν. Το πώς θα κοιμούνται το βράδυ, παίρνουν χαρτί από το βράδυ, πώς θα μιλάνε το πρωί και θα λένε. Αυτό δεν είναι ηγέτης. Αυτό είναι μια βιομηχανία κυβερνώντων που δεν αξίζει στον Έλληνα. Η Ελλάδα θα δώσει το παράδειγμα για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Και μήπως θα μισό λεπτάκι, λέω κύριε Σόρα, μήπως θα βάλανε ερήμην με την Ελλάδα χωρίς να ξέρουν τον Έλληνα καλά? Ας σπάσουν τον Έλληνα, ας σπάσουν ο πλανήτης. Έτσι. Μην το ξανασυζητήσουμε σε αυτό. Ναι. Ακούστε, είμαστε ένα έθνος ηγετών. Και εκεί θα κλείσω, γιατί πρέπει να φύγω. Ναι. Δεν προλάβαμε για τους Δήμους. Σε επόμενη εκπομπή θα σας εξηγήσει τι κόσμο άνθρωπος ή ο Μανώλης Λαμπράκης ή ο Αντωνής Βαλσαμάκης. Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία πολλές εκπομπές. Δεν θα σας αφήσουμε ακάλυπτο, όμως θα πω κάτι. Τον Έλληνα, να ξέρουμε κάτι, είμαστε ένα έθνος ηγετών. Εγώ θα δεχτώ ότι όλοι οι Έλληνες είναι μόνοι τους ηγέτες. Γι' αυτό και είμαστε σε όλο τον πλανήτη, αλλά έχουμε την ιδιαίτερη μοναξιά μας. Είμαστε μόνοι μας μια Ελλάδα. Όμως τώρα θα πρέπει να μαζευτούν όλοι οι Έλληνες ηγέτες, όλο αυτό το DNA. Αγαπητέ μου, είστε πόντι, ρώτησα κάποιον. Εμείς μου λέει, είμαστε η φυγή των ποντίων. Σε παρακαλώ, του λέω, μάθε και μορφό σου. Δεν υπάρχει φυγή των ποντίων, φυγή των Κυπρίων, φυγή. Μία είναι η φυγή και είναι η ελληνική. Είναι οι Έλληνες από τον Πόντο. Οι Έλληνες από την Καπαδοκία, οι Έλληνες από την Κίνα, τη Γιουνάν. Είχαμε 13 πόλεις εκεί. Έτσι. Πού ούτε που τους κινείται με χώμα ζώα. Mm-hmm. Ακούτε, θα σου πω κάτι. Έχω χρηματοδοτήσει ένα έθνος που λέγεται Μάοι. Πριν το χρηματοδοτήσουμε για πάρα πολλά χρόνια, για 10 χρόνια, προσπαθούσαμε στα δικαστήρια να κερδίσουν τις δίκες στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί είναι έθνος. Αυτό το έθνος λοιπόν το χρηματοδοτήσαμε, είμαστε σε πολλά μαζί του, και
μας υποσχέθηκαν ότι θα μας δώσουν τα χειρόγραφα. Προσέξτε, τα οποία τα έχουμε στα χέρια μας τώρα. Τα χειρόγραφα συμβόλαια που είχαν οι πρόγονοι τους με τον Μέγα Αλέξανδρο. Άρα κυρία, έχω τα πρωτότυπα στα χέρια μου, που οι Μάωροι, που οι Μάωροι είναι οι Μουρ, και για όποιον ξέρουν ποιοι είναι οι Μουρ, οι Μουρ είναι οι άνθρωποι της Ατλαντίδος, που η Αμερική είναι δικιά σου και δεν έχει να κάνει, και η Ινδιάνη είναι δικιά μας, είναι Αβάχος, η Απάτσι, τα σύμβολά μας είναι δικά μας όλα. Τι δεν καταλαβαίνετε κύριοι ποιοι είμαστε, νομίζετε ότι είστε τεμπέλιδες και πρέπει μας είπαν όλα αυτά τα ζώα να θάψουμε τον πολιτισμό και το παρελθόν μας. Αν θάψω το παρελθόν μου δεν είμαι κανένα. Μην κοιτάτε ρε ζώα εσείς που δεν έχετε τι να θάψετε. Ούτε να θάψετε δεν έχετε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να θάψω το παρελθόν μου. Άρα εγώ έχω τα πρωτότυπα από τη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία είναι κάτω από την Αυστραλία, καταλαβαίνετε. Ναι. Αφού λοιπόν έχουμε τα έγγραφα, τα συμβόλαια των προγόνων των Μαωρί με τον Μέγα Αλέξανδρο, πώς γίνεται ο Μέγας Αλέξανδρος να έχει σταματήσει στον Ινδικό ωκεανό, σιωνιστάκια που φτιάξετε την ιστορία όπως γουστάρετε. Θα ξαναγράψουμε την ιστορία με αποδείξεις, κύριε. Και τώρα θα τα βρούμε και θα σας καλέσουμε πάλι να πιστοποιήσετε. Γιατί ο κόσμος δεν ξεκινάει 5.500 έτη που λέει Παλαιά Διαθήκη. Καταλαβες. Σαβώς. Το ιστορία, το παραμύθι σας ξεκινάει 5.500 ετών, κύριε. Εμείς η ιστορία είναι πάρα πολύ παλιά και έχω αποδείξεις γι' αυτό. Ωραία. Εμείς άμα μιλάμε όμως, κύριε Σόρα, θα πρέπει μέχρι αύριο το πρωί, δεν τελειώνουμε. Όμως, πριν σας αφήσω, γιατί θα το αφήσουμε έτσι, ειλικρινά, τουλάχιστον με έχετε συγκινήσει κάποιες στιγμές, λέω δεν κάνει, δεν πρέπει να κλάψω, γιατί πραγματικά ήθελα να κλάψω. Όμως θέλω να μου πείτε κάτι πριν κλείσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι σας πιστεύουν. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ακούσουν το λόγο σας τώρα και αναρωτιούνται τι θα πρέπει να λένε όταν τους λένε άντε ρε εσύ που πιστεύεις το Σόρα. Τι πρέπει να λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και να απαντούν. Ακούστε, το ζήτημα δεν είναι να πιστεύει κάποιος σε μένα. Το ζήτημα είναι να πιστέψει στον εαυτό του, αγαπητέ μου φίλε. Εμένα τι να πιστέψει. Αυτά που λέω είναι αποδείξιμα. Εγώ δεν ανακάλυψα τον τροχό. Λέω μια αφύπνιση έτσι όπως ακριβώς είναι. Που κάπου στο DNA μας είναι ξεχασμένο. Και για τα λεφτά εννοώ. Δεν είχε τον τρόπο να το επαναφέρει. Και για τα 600 δις μιλάω. Για τα 600 δις μιλάω. Και για τα λεφτά. Για τα 600 δις δεν μπορεί. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανένας. Γιατί τον έχω οπλίσει. Πρόσεξε με τους λόγους. Τον έχω οπλίσει με αποδείξεις. Με δικαστήριο που κέρδισα γι' αυτόν. Όμως στο δικαστήριο όταν πήγα, προσέξτε τι σας λέω τώρα. Στο δικαστήριο που πήγα. Ενώ πήγα σαν Αρτέμις Όρας και ο Λαμπράκης ο Μανώλης σαν Άρη. Στο δικαστήριο. Γιατί βγαίνουν όλα. Κύριε Σόρα μου λέει, γεια σας, είστε ιδιοκτητής. Λέω, όχι. Μου λέει, τι είστε. Λέω, έχω ένα power of attorney, το οποίο το έδειξα, το οποίο έχω ένα power of attorney και τη δύναμη ανέκλητο, το οποίο έχω τη δύναμη να τα κάψω, να τα χαρίσω, να τα πουλήσω, να τα κάνω invest, να τα κάνω ό,τι θέλω. Προσέχτε. Αυτή τη δυνατότητα την έχουμε για να ελισσόμαστε ανάμεσα από σύνταγμα σε σύνταγμα. Δηλαδή, όταν θυμάμαι καλά που ήρθα στην Ελλάδα με τα 600, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Οικονομικών τότε, ο Σόρας επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο, ο νόμος της φορολογίας των ομολόγων είναι 45%. Να του πάρουμε τα 45 και να το στείλουμε από εκεί που ήρθε. Δηλαδή από τα 600 να του πάρουμε τα 275, μια χαρά, είμαστε γεια, άντε, καταλαβες. Έτσι λοιπόν όμως, έτσι όπως το έχουμε κλειδώσει αν το θέλετε, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε φορά να μου πάρεις. Ό,τι ώρα θέλω τα γράφω στον εαυτό μου, σε κράτος, σε ίδρυμα, όπου γουστάρω. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε τώρα με το ωραίο σας στο μυαλό τι μπορώ να κάνω. Άρα είμαι ιδιοκτήτης ή δεν είμαι. Αφού μπορώ να το γράψω στον εαυτό μου, σε σένα και όπου θέλω. Έτσι. Μόνο εγώ μπορώ να τα μεταβιβάσω. Που σημαίνει, είναι ένα τεχνολογικό πώς πρέπει κάθε φορά να εμφανίζεται σε μια χώρα. Δηλαδή, παράδειγμα, σε μια χώρα, στην Γκάνα, δεν έχω πρόβλημα να πάω σαν ιδιοκτήτης. Στην Ελλάδα όμως, εάν φανώ ιδιοκτήτης ή οτιδήποτε, θα πρέπει να με φορολογήσουμε 45%. Έχει οπλιστεί το χέρι του και στο δικαστήριο λοιπόν εμφανίστηκε και πιστοποιήθηκε και καταγράφηκε ότι είναι στον ελληνικό λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας. Άρα αυτό έχει καταγραφεί σε δίκη. Δεν μπορείς να μου πεις ότι τώρα τα λεφτά τα έχω εγώ. Σας δηλώνω ότι τα 600 δεν είναι στην κατοχή μου. Δεν το λέω μόνο, πιστοποιήθηκε και στο δικαστήριο. Είναι στον ελληνικό λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας. Άρα είναι σε όλους τους συνέλληνες.
Είναι μια μεγάλη οικογένεια η Ελλάδα, η οποία πρέπει να υπογράψει όλοι μαζί να τα παραλάβει. Άρα δεν είναι δικά μου κύριοι, είναι δικά σας τώρα. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό πιστοποιήθηκε και με δίκη. Συν την αφόσή μου ότι εγώ λέω αλήθεια και οι άλλοι λένε ψέματα, άρα έχεις τόσα καλά οπλικά συστήματα, υπογράφεις και το ωραίο ψήφισμα Ελλήνων, το οποίο έρχεσαι και γίνεσαι μια οικογένεια, είσαι δεν είσαι Έλληνας. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι πιστεύεις στην ψυχή την ελληνική, θα την πάρω ρε φίλε, γιατί είναι δικιά μου χωρίς λεφτά. Όποιος όμως δεν πιστεύει στην ελληνική ψυχή, ας υπογράψει να πάρει το μερίδιό του να πούμε, γιατί σήμερα χρωστάς κύριε 47.000-57.000 κατά κεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα. Αύριο είναι στην 60. Αύριο είναι στην 60, οπότε μια χαρά είμαστε, μια χρειαστεί 70-70. Που σημαίνει λοιπόν έρχεται να ενωθεί το οικονομικό με το πατριωτικό. Να το κάνουμε παιδιά μου, να πάρουμε την Ελλάδα μας, να την κάνουμε δικιά μας, να πάρουμε όλα αυτά, να διώξουμε και να τιμωρήσουμε όλα τα μοιάσματα, να βάλουμε μια τάξη σε αυτό το σπιτικό που λέγεται Ελλάδα, στους γειτονές μας, σε εμάς, τα πάντα όλα, και να ζήσουμε ειρηνικά και αρμονικά όπως ζούμε τόσα τα χρόνια. Εμείς δεν πήγαμε ποτέ να κατακτήσουμε τίποτα, ούτε το Ισραήλ, ούτε την Κίνα, ούτε τη Ρωσία, ούτε τίποτα. Οι άλλοι έχουν κατακτητικές τάσεις, γιατί αυτός τους βάζουν στο μυαλό. Αλλά νομίζω ότι είμαι τόσο πολιτισμένος, θέλω πολιτισμένα πράγματα. Είπα ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει με την πένα και σου έδωσα όπλα. Μην πετάξεις πέτρα, ναι. Μην πετάξεις σφαίρα, μην βρίσεις κάποιον. Δεν χρειάζεται. Έχεις το όπλο. Σήμερα λοιπόν με μια υπογραφή σου που αν μαζέψουμε αύριο 4-5 εκατομμύρια υπογραφές, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Όλο αυτό θα διοικηθεί με μια ελληνική συνέλευση. Τι καλύτερο, τι ομορφότερο. Δεν σε καταλάβαινε ρε συνέλληνα. Δεν το δοκιμάζεις. Δοκίμασε το πραξικόπημα. Δοκίμασε εσείς πέτρες. Πήγες στο Σύνταγμα και τους έλεγες ρε μην υπογράψετε και σου λέγανε οι άλλοι από μέσα. Τι να μην υπογράψω αφού δεν έχω λεφτά. Τώρα έχεις ρε φίλε μου. Έχεις κι άλλα απλά τώρα. Έχεις τα 600 που είναι στο όνομά σου. Σου έχω δώσει να πούμε και την Ανατολή την οποία είναι στον ελληνικό φορέα για να εκπροσωπιστείς και να σου δώσει τα δάνεια. Σου έχω βάλει και με τους Δήμους τώρα το ωραίο από το καταπίστευμα. Τι άλλο θέλεις. Όλοι οι άλλοι σου τρώνε. Όλοι οι άλλοι μέχρι τώρα σου ζητάνε. Ψήφισέ με να σε σκίσω σου λένε. Ωραία, τι να σου υποσχεθούνε. Θα σου δώσω, μα δεν σου δώσω κανείς. Αυτά τα ζώα είναι άφραγκα. Κοιτάνε πότε θα μπουν στο στίβο των πολιτικών να πάρουν και την επιδότηση 40. Κόφτους με το 40, να δει ποιος θα έρθει. Κόφτους το 40. Α, εσύ φτύνει, δεν έχετε τίποτα. Όποιος έχει πολιτική να πάει μόνος του. Κόφτους τα 40 εκατομμύρια που παίρνουν κάθε φορά τα ζωντόβολα, τα ανόητα που τα βάζουν και 270 εκατομμύρια χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Πού είναι τις καρέκλες, τι χρωστάτε. Mm-hmm. Τι θα πείτε, ωραία, τι θα πει αύριο σε εμάς. Θα τι μας κάνεις, τι θα μας δώσεις. Τι θα κάνεις ρε, για την Ελλάδα, τι να τα έκανες. Να έρθει ο Παπαδρίου, τι να πει. Να έρθει ο Σύριο, τι να πει. Να δώσει φαλοκρηπίδα στο Βόλο. Τι να φτιάξει τέμενος. Να φτιάξει τι. Να βάλουμε και τον Μπουτάρι, να βάλουμε και τον Καμίνη. Κοίτα από τι γίνεται στην Ελλάδα. Πάει στο λύκο για Ελλάδα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τώρα. Δεν έχουν κάτι να σου πούνε ρε συνέλληνα. Άρα συνέλληνά μου, εσύ έχει δυνάμει. Συνέλληνά μου, έχουμε 80.000 κατά κεφαλή εισόδημα. Μόλις υπογράψεις. Πάμε να πάρουμε τη χώρα που είναι δικιά μας, με τη συνέλευση των Ελλήνων και κλείνει το θέμα. Και θα τα βάλουμε όλα στη σειρά. Ό,τι κάνατε είναι εκεί. Όσο σε βλέπει ο ήλιος, φαίνεται τι έχεις κάνει. Και αν είναι νύχτα, σε έχει δει το φεγγάρι, αδερφέ. Ό,τι έχουμε κάνει θα το πληρώσουμε εδώ. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι έχετε κάνει και πώς το έχετε κάνει. Τούτη χώρα είναι δικιά μας. Είναι δικιά μας και πρέπει να γίνει με τη συνένωση. Υπογράψουμε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι τίποτα. Δεν το πιστεύω, λέει. Α, ναι. Και ποιο πιστεύω. Το Σαμαρά, τον Παπανδρέου, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Ξιαυγή, το ΚΚΚΑ. Το δοκίμασα σε αυτό το φρούτο. Για δοκίμασα να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες χωρίς θρησκευτικές πεπιθήσεις. Δεν με πειράζει, ρε παιδί μου. Υπομάκοι Έλληνες είναι οι άνθρωποι. Στην Τουρκία έχω 15 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν είναι δικοί μου, επειδή είναι μουσουλμάνοι. Με το σπαθί γίνανε μουσουλμάνοι. Και χριστιανοί Έλληνες με το σπαθί δεν γίνανε. Πώς γίνανε. Ναι. Πες πώς γίνανε. Με το σπαθί γίνανε όλοι. Με το σπαθί, με την πληρωμή και μαθαίνει πώς γίνανε. Γιατί πήγαν στη Μασονία οι άνθρωποι. Άμα αφήσουμε στη Μασονία θα σε κάνω διευθυντή στον ΟΑΕΡ. Θα σε κάνω στα δικαστήρια πρώτο δίκη, μετά θα σε κάνω πάνω στο άλλο μεγάλο δικαστήριο. Mm-hmm. Εάν θα είσαι στη Μασονία θα σε κάνω μεγάλο τραπεζίτη. Δίναν θέσεις, δίναν λεφτά, ωραία. Τελειώσαν τα λεφτά, τελειώσαν οι θέσεις. Το μηχάνημα αυτό που κατασκευάσαν τρώει όλο και το σύστημα τώρα, τρώει δικαιοσύνη, τρώει κράτη. Όλο αυτό το αδιφάγωσο που φτιάχνει τώρα και τους ίδιους. Οπότε τώρα πρέπει να ξανααναπτυχθούμε και να ανασυνταχθούμε. Σωστά. Σωστά. Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αγαπητέ μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή την Ένωση Ελλήνων, εγώ ως ώρας και η ΕΔ, τη χρηματοδοτώ. Τη χρηματοδοτώ με οποιοδήποτε τρόπο. Θα γίνει η Συνένωση Ελλήνων. Θα καταλάβεις Έλληνα τη δύναμή σου, θα πάρεις το κράτος σου, θα έχεις το μέλλον σου, θα έχεις τα πάντα.
Τίποτα άλλο δεν θα σου πει κανένας. Και θα αποφασίζεις εσύ για σένα. Με ό,τι πρωτόκολλα υγείας και δικαίου υπάρχει. Αυτό είχα να πω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Κύριε Σόρα, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ εσένα, παλικάρι μου, και όλα τα παλικάρια να ενώσουν τώρα. Το DNA πρέπει να ενωθεί. Αγαπητοί μου, αφήστε τα συμφέροντα και τις μικροδιαφορές. Είμαστε μία φυλή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είμαστε θερμοκέφαλοι, έχουμε υψηλό ταπεραμέντο, έχουμε τσακωμούς, αλλά για την Ελλάδα μας πάντα θα τα βρίσκουμε. Θα το συνεχίσουμε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι καθόλου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλώς τα βράδυ. Η ενημέρωση σε νέα διάσταση στο Ράδιο Ακρίτες 102,3. Εκεί στις πόλεως με τον Γιώργο Αρίστογλου και τη Δέσποινα Στράτζαλη. Η δημοσιογραφική εκπομπή των αποκαλύψεων καθημερινά 8 με 11 το πρωί. Ράδιο Ακρίτες. Ράδιο Ακρίτες 102,3.